Εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Basket City, εδώ είμαστε και σήμερα, πάμε μέχρι και τις 10 μπασκετικά. Με πολλά μπασκετικά, με ανακοινώσεις να έρχονται από κάποιες ομάδες, με συμφωνίες να φαίνονται ότι υπάρχουν από κάποιες άλλες ομάδες, με παίχτες που πάνε και έρχονται γενικότερα. Είναι έτσι η μέρα κάποιων εξελίξεων, ή μάλλον είναι οι μέρες εξελίξεων, είναι η αλήθεια, γιατί οι επιστροφές των περισσότερων από το μετά την παρουσία στο Las Vegas φέρνουν έτσι διάφορες κινήσεις που έχουν να κάνουν είτε με προσθήκες, είτε με ανανεώσεις, είτε με αποχωρήσεις. Γενικά υπάρχουν έτσι διάφορες κινήσεις, τις οποίες θα αναφερθούμε στην πορεία της εκπομπής. Basket City, λοιπόν, πάμε μέχρι και τις 10, έχω και σταμάτη μου ρελή εδώ σήμερα. Έχουμε να πούμε έτσι αρκετά που αφορούν και το ρεπορτάζ, καθώς από την Πέμπτη που ήταν τελευταία εκπομπή έχουν προκύψει αρκετά. Κάποιες μεταγραφές, κάποιες κινήσεις που γίνονται και γενικότερα είναι μέρες που αν τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε περισσότερο διερευνητικές επαφές, κουβέντες, προτάσεις και όλα αυτά, σιγά σιγά μπαίνουμε στην εποχή που προχωράμε σε ανακοινώσεις, σε κινήσεις τέλος πάντων που αφορούν είτε την ενίσχυση των ομάδων και την κάλυψη των κενών από τα περσινά ρόστερ, είτε με ανανεώσεις. Και βέβαια, όπως έχουμε αναφερθεί και έχουμε πει πολλές φορές, στις ομάδες πλην των δύο, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, οι οποίες είναι οι μοναδικές που μπορούν να βγουν στην αγορά και τα λεφτά που κάνει ένας παίκτης να τα πληρώσουν, οι άλλοι όλοι βλέπουν και κάνουν. Και προτάσεις μπορεί να τους έρχονται σε κάποια χρονική περίοδο, μπορεί να είναι δύσκολες, μετά μπορεί να είναι πιο εφικτές. Μια κατάσταση μπορεί να φαίνεται δύσκολη σε μια χρονική περίοδο νωρίτερα, προχωρώντας το καλοκαίρι να είναι πιο εύκολη. Ή μια κατάσταση που μπορεί να φαίνεται στα χέρια σου μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, γιατί μπορεί να έρθει μια καλύτερη υπόθεση από τη δική σου. Κάπως έτσι είχε το καλοκαίρι για τους 12 πλην των 2, και οι δύο μέχρι στιγμής συνεχίζουν να κινούνται πολύ δυναμικά. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα και την απόκτηση του Άξελ Τουπάν, τον οποίο τον είδαμε πέρσι με τη Ζαλγκίρης. Ένα παίχτη που προσωπικά είναι από τις αδυναμίες γενικά τέτοιοι παίχτες. Αυτά τα μακριά τα χέρια, ο Τουπάν, εντάξει, δεν είναι ψηλός, δεν παίζει δηλαδή στο 4-5 και στο 3 είναι κυρίως. Ένας παίχτης με τρομερή ενέργεια, εξαιρετικό στο ανοιχτό γήπεδο, καταπληκτικό στην άμυνα. Και πέρσι έκανε έτσι πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν με τις Ζαλγκίρις και προκύψε ανακοίνωση του Μπεζένκοφ. Στο Παναθηναϊκό φαίνεται ότι μετά και τον Λάγκφορντ είναι πολύ πιθανό να υπάρξει ανακοίνωση και για τον Παπαγιάννη, αν και αυτό έχει να κάνει και με το NBA. Η ΑΕΚ πριν από λίγο ενημέρωσε για τη συμφωνία της με τον Μάλκολμ Γκρίφιν, παίκτη που τον είδαμε πέρσι στον Κολοσσό. Κάνε πραγματικά εξαιρετική σεζόν με τον Κολοσσό και μάλιστα η πορεία του εκεί στο πρώτο μισό της σεζόν τον έφερε στην συνέχεια της στη Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης με ένα καλό συμβόλαιο. Και η ΑΕΚ πριν από λίγο ενημέρωσε ότι έχει συμφωνήσει μαζί του. Έχουμε εξελίξει και στον Άρη, έχουμε εξελίξει και τον ΠΑΟΚ, που ίσως και σήμερα να έχουμε νεότερο για τον Φιλ Γκος. Και τα λέω νεότερο, εννοώ επίσημο νεότερο. Θα αναφερθούμε λίγο πιο επισταμένα στη συγκεκριμένη υπόθεση στην πορεία της εκπομπής. Φαίνεται, ή μάλλον όλα δείχνουν ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Γκος, κάτι που είναι πολύ σημαντικό εφόσον ανακοινωθεί. Δεν είναι κάτι απλό, εφόσον ανακοινωθεί, ξαναλέω, γιατί μέχρι στιγμής είναι πληροφορίες αυτές που έχουμε που αφορούν τον Φιλ Γκος και τον ΠΑΟΚ. Το πόσο μεγάλο βάρος έχουν δώσει στον ΠΑΟΚ σε συγκεκριμένη υπόθεση έχει φανεί και από το σχεδόν ένα μήνα το οποίο το ψήνουνε. Φαίνεται ότι ο Αμερικανός έχει καταλήξει στην απόφασή του, αλλά ξαναλέω, αν δεν υπάρξει κάτι επίσημο, ποτέ δεν μπορείς να πεις 100% ότι έχει ολοκληρωθεί κάτι. Φαίνεται πάντως ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εξελίσσεται θετικά για τον ΠΑΟΚ. Στα του Άρη που θα έχουμε εδώ και το σταμάτη, δεν έχει να κάνει με κάτι με μεταγραφή, έχει να κάνει με αποχώρηση, το οποίο είναι σε,
είναι ένα θέμα που βρίσκεται στο προσκήνιο τελευταία. Δεν είναι δηλαδή κάτι θετικό, είναι κάτι αρνητικό. Βέβαια, το κατά πόσο αρνητικό θα φανεί. Απλά επειδή έχει γίνει ντόρος γενικά στον Άρη, είναι πολλές οι φορές που το αρνητικό πουλάει πολύ περισσότερο από το θετικό. Και από χθες, αν δεν κάνω λάθος, από προχθές το βράδυ, αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τον Καλαϊτζάκη είναι στο προσκήνιο. Σταμάτη, πες μια καλησπέρα στο λαό. Τι γίνεται, καλησπέρα, ναι, πρέπει να με προαναγγείλεις. Φίλε, καλά, εννοείται. Μα γι' αυτό και σ' άφησα να κάνεις δυναμική είσοδο, ξέρεις. Ναι, όπως στα μπουζούκια μπαίνει μετά, ξέρεις, τραγουδάνε έτσι. Όλοι, παίζει. Ξεκινάει ο πρώτος και μετά, έτσι, μετά μπαίνει ο. Και λέει, ήρθε το όνομα. Καλησπέρα στα πρώτα, λες και τα λοιπά. Σε βρήκα και πάλι μετά από μια εβδομάδα που τα λέγαμε τηλεφωνικά. Δυο εβδομάδες τα λέγαμε τηλεφωνικά, φίλε. Αν το σκεφτείς, γιατί τη μία σου εσύ, την άλλη ήμουν εγώ. Ναι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, ξανά εδώ πάλι, στις επάλξεις. Ναι, ναι. Εντάξει, πήραμε υποτίθεται μια άδεια, αλλά. Να σου πω λίγο κάτι. Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει στην άδεια να έφεγες κάποιο λούκι. Εντάξει, τα κάνουμε. Κοιτάξτε, πρέπει να κάνεις και δουλειές σπιτιού. Ναι. Τι να γίνει, πρέπει να κάνεις και τα παψίματά σου και τα έτσι σου και αυτά σου. Εντάξει. Αφιερώσαμε λίγο παραπάνω ώρα στο σκύλο μας. Εντάξει. Καλό ήταν αυτό. Κοίτα, πιο πολύ παίρνεις άδεια πλέον, επειδή εντάξει, κοπήκανε τα παλιά τα γούστα με τις διακοπές, 15 μέρες στα νησιά και αυτά κοπήκανε. Έχεις προλάβει, ρε φίλε, που έχεις με 15 μέρες σε νησί. Ναι, ρε φίλε. Τι λες, σταμάτη. 15 μέρες σε νησί. 15 μέρες σε νησί. Μέρες σε νησί, με το καράβι εδώ απευθείας κάτω, 17 ώρες κατάστρωμα. Ναι. Πολύ ωραίο ταξίδι, γιατί εγώ μ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει πολύ. Με ψήνει ναι, το πλοίο. Τώρα, πάντα με ψήνει. Τώρα βάλαν κάτι καινούργια και δεν σε αφήνουν να κάτσει το κατάστρωμα. Ναι, αλλά okay. Τα παλιά που είχε εδώ, έτσι που ήταν λίγο αργά κιόλας, γιατί. Εγώ κάναμε, ας πούμε, πηγαίναμε πάρω 17 ώρες. Καταστρωματάκι. Πάρω 12 μέρες, άπλες. Ναι. 14 έδειξε 2 εβδομάδες, δηλαδή μία μέρα να πας, μία μέρα να έρθεις. Κάτσε και 10 μέρες, να κάτσε 10 μέρες. Να μην κάτσεις, ρε φίλε. Ναι, τώρα πας 5-6, κατάλαβες. Α, και αν πας. Τι 5-6, ρε φίλε. Τώρα έχουμε να δούμε θάλασσα, τη βλέπουμε μόνο από τον υπολογιστή που βάζουμε και στο YouTube κάτι βιντεάκια. Μύκονος TV live και τέτοια πράγματα. Και βλέπουμε λίγο θάλασσα. Εντάξει. Ναι. Πιο πολύ τώρα οι διακοπές, να σου πω κάτι, είναι. Για να μην έχει κάποιο συγκεκριμένο στο κεφάλι σου και σε ζαλίζουν όλη μέρα. Το να μ' ακούει, θα καταλάβει. Κατάλαβε. Δηλαδή, μια εβδομάδα που δεν είχα. Ήταν ηρεμία, εντάξει. Παρακολουθούσαμε την επικαιρότητα, βέβαια. Δεν την αφήσαμε και όπως είπες και εσύ, αυτή η εβδομάδα να ξεκίνησε μάλλον καυτά για τον Άρη. Ναι, κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Νομίζω ότι σιγά-σιγά περάσαμε το Λούκι αυτό το μήνα μετά το τέλος του πρωταθλήματος που. Είναι και λίγο άχαρος, ρε παιδί μου. Γιατί ναι, δεν είναι δύο ομάδες μας έχουν τα χρήματα, ξέρεις, και πάρε και έλα. Όπως είναι οι δύο μεγάλοι στην Ευρωλίγα γενικά. Ναι, οπότε γενικά. Ήταν λίγο άχαρη αυτή το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η παρουσία του στο Las Vegas και όλα αυτά, και σιγά σιγά υπάρχουν προτάσεις κανονικές σε χέρια παιχτών από ομάδες και όλα αυτά, θα έχουμε εξελίξεις. Τώρα, οι εξελίξεις κάποιες φορές θετικές, κάποιες φορές αρνητικές. Ναι, κοίτα, αργά τώρα πλησιάζει και ο Αύγουστος, όπου δηλαδή ο Άρης θα ξεκινήσει σχετικά νωρίς λόγω και του Basketball Champions League. Έτσι, ευελπιστούν να έχει κλείσει το ρόστερ. Να σου πω την αλήθεια, δεν το βλέπω εγώ. Ναι. Μπαίνουμε δηλαδή, άντε κάνα δεκαήμερα ακόμα που θα έχουμε τα γραφικά βέβαια, και μετά θα μπούμε σιγά σιγά σε πιο ρυθμούς, αν θέλεις, αγωνιστικούς. Mm-hmm. Δηλαδή ο Αύγουστος με προετοιμασίες, με τα σχετικά, με κάποια φιλικά που θα γίνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, λείπουν οι θετικές ειδήσεις. Δηλαδή τώρα το θέμα Καλαϊτζάκη μονοπολεί το ενδιαφέρον στον Άρη, και είναι ένα θέμα στο οποίο έχουν ακουστεί πάρα πολλές απόψεις για το τι έγινε στο θέμα Καλαϊτζάκη και τα σχετικά. Εγώ χθες ανέβασα και ένα κείμενο για το θέμα αυτό στο site των Αμπαουτάρης. Mm-hmm. Και δεν μπήκα στη λογική των οικονομικών. Γιατί πολύ έντονα ακούγεται το οικονομικό κομμάτι στην όλη υπόθεση, ότι ο Άρης δεν μπορούσε να πληρώσει το συμβόλαιο, ότι ήταν μεγάλο το συμβόλαιο, ότι με βάση τα λεφτά του ο Αγγέλου θεώρησε ότι δεν πρέπει να. Δηλαδή δεν συμβαδίζουν μάλλον τα λεφτά με το χρόνο που θα τον είχε ο Αγγέλου στην ομάδα. Και έτσι απελευθερώθηκε ο Λαϊτζάκης, ο οποίος θεωρείται από όλους ένα πολύ μεγάλο project για το ελληνικό μπάσκετ. Έτσι, βασικός μαζί με τον αδερφό, τον δίδυμο, τον Γιώργο, στην Εθνική Νέων Ανδρών, στα τελευταία παιχνίδια και στη διοργάνωση που λαμβάνει μέρος στη Γερμανία. Mm-hmm. Και είμαι ελεύθερος και ο Λαϊτζάκης θα πάει στο Χολαργό. Έτσι. Mm-hmm. Εγώ μπαίνω καθαρά στη λογική με βάση
το ότι έχει κάνει ο Άρης στην περίπτωση του Φιόν για παράδειγμα, στην περίπτωση του Μούρτου για παράδειγμα, σε άλλες περιπτώσεις, ο Άρης είδαμε ότι εδώ δεν έκανε τίποτα. Μάλιστα, χθες οι κίτρινοι δεν θα ανασχολιάσουν καν το γεγονός αυτό. Έτσι, γιατί το θέμα βγήκε από Αθήνα, ότι έμεινε ελεύθερος. Και εδώ πέρα μετά το είδαμε όλοι, έτσι, συνάδελφοι, ο άλλος ένα λίγο άλλος πολύ, και βγάλαμε το ρεπορτάζ. Εγώ δεν μπαίνω καν σε αυτή τη λογική των χρημάτων. Έτσι, εγώ θεωρώ ότι ο Αγγέλου από την ώρα που ήρθε στον Άρη και φάνηκε αυτό, δεν υπολόγιζε τον Καλατζά για κάποιους λόγους. Αυτή η λόγη δεν ξέρω ποιοι είναι. Έτσι, θα θυμάσαι τι θέμα είχε γίνει με τον Παναθηναϊκό που δεν τον έβαλε να παίξει ούτε δευτερόλεπτο κόντρα στον αδελφό του. Έτσι, μες στο πρωτάθλημα, στην κανονική περίοδο, που όλοι λέγανε ότι θα παίξουν τα αδέλφια και θα είναι κάτι μοναδικό στο ελληνικό μπάσκετ. Και ο Αγγέλου δεν τον έβαλε δευτερόλεπτο με το μάτσο στους 30 πόντους. Ναι. Τις σχέσεις λοιπόν φαινόταν ότι είχαν ένα θέμα οι δύο πλευρές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας απαντήσει ο Αγγέλου. Και στο τέλος να μας απαντήσει ο Αγγέλου γιατί τον έκοψε. Όταν μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι εθνική νέων. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν τον βλέπεις πουθενά. Είναι απλά ταλέντο γιατί το λέμε εμείς. Είναι εθνική νέων ανδρών. Είναι βασικός. Έτσι. Το ότι έκανε μια συμφωνία με μια προηγούμενη διοίκηση η πλευρά του παίκτη, έτσι, την οποία δεν μπορεί να ικανοποιήσει η τωρινή διοίκηση, αυτό είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις γιατί αλλάξαν τα δεδομένα. Ναι, σωστό. Αλλά αν θέλεις να βρεις τη λύση με ένα συγκεκριμένο αθλητή, στον οποίο υπολογίζεις και το θεωρείς περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου, θα πρέπει να ακολουθήσεις μια διαφορετική οδό, αν θέλεις φυσικά, το ξαναλέω, αν θέλεις, για να μπορέσεις να πείσεις τον νεαρό αυτό αθλητή να παραμείνει στην ομάδα. Ο Άρης δεν το έκανε αυτό. Έτσι, δεν γνωστοποίησε καν το γεγονός ότι την άφησε ελεύθερο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν άρεσε σε πολύ κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί στην υπόθεση Κουρτίδη, για παράδειγμα, η οποία δεν έχει τελειώσει. Έτσι, ο νεαρός ο Κουρτίδης έχει πάει στο ΑΣΑΔ για να μείνει ελεύθερος από τον Άρη. Και οι λόγοι στο θέμα Κουρτίδη δεν είναι μόνο αγωνιστικοί, είναι και εξωαγωνιστικοί. Έτσι, δεν θέλω να πω κάτι στιγμή γιατί είναι ένα λεπτό θέμα και δεν θέλω να μπω σε κάποιες λεπτομέρειες σε αυτό το κομμάτι. Όπως η ΚΑΕΡΑΣ έβγαλε μια ανακοίνωση για τον Κουρτίδη που έλεγε ότι δεν υπάρχει θέμα τη στιγμή που υπάρχει όμως θέμα για τον Κουρτίδη. Απ' την άλλη πλευρά δεν έβγαλε ούτε μια ανακοίνωση καν, ούτε ρεπορτάζ δεν μετέφερε, αν θέλετε, η ΚΑΕΡΑΣ, ότι έμεινε ελεύθερος ο Καλατζάκης. Την ώρα που το ξέραν όλοι. Έτσι. Ότι υπογράφηκε η λύση συνεργασίας με τον Καλατζάκη. Το θέμα είναι τώρα βέβαια ότι χάθηκε ένα περισσιακό στοιχείο τον Άρη. Εγώ θεωρώ και το ξαναπεί και το θα ξαναλέω και θα κουράσω και ας μην αρέσει σε κάποιους, ότι μπήκε ακόμα ένα ερώτημα στα πολλά ερωτήματα που έχει να απαντήσει ο κ. Γουλιέλμος και να δώσει κάποιες εξηγήσεις και να φέρει ένα πλάνο. Και ξαναλέω ότι αυτό την ώρα του ερωματεύσεων δεν πρέπει να μιλήσει. Για μένα το ακούω βερεσέ. Δεν υπάρχει για μένα αυτό το πράγμα. Γιατί το ακούω και γράφεται και κατά κόρον και ακούγεται ότι έχει κάνει διαπραγματεύσεις, είναι μυστικές, δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν το καταλαβαίνω, δεν το αντιλαμβάνει τη λογική μου αυτό. Τι δεν μπορεί να μιλήσει. Κάνει κάποιες συζητήσεις, ναι, για οικονομικά θέματα. Τι δεν μπορεί να μιλήσει, να πει τι στον κόσμο. Δεν το αντιλαμβάνουμε αυτό. Είναι λες διαπραγματεύσεις και δεν μπορεί να μιλήσει. Δηλαδή πότε να μιλήσει. Ο Καλατζάκης έμεινε ελεύθερος. Ο Κουρτίδης λογικά θα μείνει ελεύθερος. Ο Σιδηρολίας έχω μάθει ότι έχει ασφιχτικό pressing από αθηναϊκή ομάδα. Που επίσης είναι ένα καλό project και του Άρη και του ελληνικού μπάσκετ. Ο Βουλγαρόπουλος κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Ο Χριστίδης υπήρχε έντονο παρασκήνιο και αγωγόταν πριν ένα μήνα ότι θα δοθεί δανεικός. Και βγαίνει ανακοίνωση ότι δεν μιλάει με παίκτη Σουάρης. Και μετά από δύο μέρες είναι κοντά στον Κάιζερ. Γίνονται κάποια πράγματα λοιπόν αυτή τη στιγμή στην ΚΑΕ τα οποία έχουν μπερδέψει πάρα πολύ τον κόσμο. Έτσι, ακόμα και στο θέμα και το θέμα του Μούρτου μπερδέψει τον κόσμο. Που άριστα βρήκε με τον Μούρτου για τα οφειλόμενα. Έτσι, δεν υπήρχαν θέματα. Ο Μούρτος απλά ήθελε να κάνει λάθος ιστορία για να μείνει ελεύθερος. Και βέβαια θα του βγει μπούμεραγκ τώρα γιατί μέχρι να εκδικαστεί υπόθεση θα αργήσει να μείνει ελεύθερος. Έτσι. Βγήκε αυτή η ανακοίνωση με το Φιόνι που ήταν στο υπέρ από ό,τι φάνηκε. Αλλά ο Άρης ήξερε ότι ο Φιόνις δεν μπορεί να φύγει από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ δύσκολο για το Φιόνι λόγω και των σπουδών του να φύγει από τη Θεσσαλονίκη.
Είχαμε μια ανακοίνωση για τον Κουρτίδη που ξαναλέω ότι το θέμα του Κουρτίδη δεν έχει κλείσει. Το θέμα του Κουρτίδη υφίσταται. Και υπάρχει και τρέχει. Είχαμε την ανακοίνωση ότι σταματάει τις επαφές ο Άρης και δεν είχαμε ανακοίνωση για τον Καλατζάκη. Που ο αδερφός του χάθηκε γιατί ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τον buyout. Αυτό είναι άλλο θέμα, το τι, πώς έγινε τότε το συμβόλαιο και των δύο όταν ήταν στον Άρη. Και ο μικρός έφυγε μόνος του. Έμεινε ελεύθερος. Και κανείς δεν μιλάει. Και κανείς δεν λέει τι. Και εγώ δεν λέω ότι πρέπει να βγει ο δημοσιογράφος να πει. Ο δημοσιογράφος έχει τις πηγές του. Ο μάνατζερ λέει τη άποψή του. Η ΚΑΕ επίσημα να βγει. Και μέσα στο κείμενό μου κιόλας, Νίκο, αναφέρω ότι για μένα, όταν το άκουσα και μιλώντας και με φίλους του Άρη, ξέρεις ποια υπόθεση που ήρθε στο μυαλό μας κατευθείαν. Σοφοκλής Χωρισανίτης. Τον πήρε ο Άρης με μεταγραφή από τον Ηρακλή, ήταν στα δικαστήρια με τον Ηρακλή επί σειρά ετών και ο Σοφοκλής Χωρισανίτης έμεινε ελεύθερος σε ένα βράδυ και κανείς δεν κατάλαβε πώς. Ναι. Πώς. Γραφτήκανε. Και εγώ τότε στην εφημερίδα που ήμουν έγραψα την άποψή μου και το ρεπορτάζ μου τότε για τον Σοφοκλή. Έγινε κάτι. Μίλησε κανείς τότε από την ΚΑΕ Άρης για την υπόθεση Σοφοκλή Σοζιανίτη, πώς έμεινε ελεύθερος ο Σοζιανίτης σε ένα βράδυ και μετά έκλεισε τον Ολυμπιακό. Κανείς. Κανείς δεν μίλησε. Ένα χρόνο έπαιξε ο Σοφοκλή στον Άρη. Ένα χρόνο. Είδε σαν τεράστια μεταγραφή. Ο Άρης ήταν στα δικαστήρια επί σειρά ετών με τον Ηρακλή. Και έμεινε ελεύθερος σε ένα χρόνο. Εμένα κατευθείαν εκεί πήγε το μυαλό μου. Και ξαναλέω, θα το πω και ακόμα, θα το λέω συνέχεια. Ο κύριος Γουλιέλμος, εκπροσωπώντας την ΚΑΕ Άρης, πρέπει να βγει να δώσει όχι εξηγήσεις και εξηγήσει κάποια θέματα όμως, αλλά και να αναφέρει ένα πλάνο. Αυτό το είναι συζητήσεις και είναι διαπραγματεύσεις, το ακούω βερεσέ. Το ξαναλέω. Εκεί που ξαφνικά βγαίνει από την ΚΑΕ ότι α, πάμε να λύσουμε τον μπαν, ξαφνικά κανείς λέει δεν έχει συζητήσει. Κανείς δεν έχει συμφωνήσει, λέει ξαφνικά. Από τον μπαν. Καταλαβαίνεις, είναι πράγματα τα οποία επικοινωνιακά πρέπει κανένα να τα χειριστεί. Δεν μπορεί να αφήνεις ελεύθερο τον Καλατζάκη και να περιμένεις ότι ο δημοσιογράφος πάλι να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Να στηρίξει πιο την ομάδα δημοσιογράφος. Δηλαδή θέλω να μου πείσουν εμένα ότι έφυγε ο Καλατζάκης, ο οποίος είναι βασικός στην Εθνική Νέων για 30 χιλιάρικα. Θεωρητικά δεν, μπορούσε... δεν είναι οικονομικό ζήτημα. Και δε... εγώ λέω για μένα δεν είναι οικονομικό το ζήτημα. Ναι. Είναι αγωνιστικό, αλλά και αγωνιστικό να είναι. Ωραία, ο προπονητής. Για ποιο λόγο ρε κουτς διώχνει ένα παίχτη που είναι βασικό στην Εθνική αυτή τη στιγμή. Πες μας ότι είναι, ξέρω εγώ, χαρακτήρας του ή είναι δεν προπονητή. Αλλά δεν μου αρέσει, ρε παιδί. Εξήγησέ το. Ναι, κοιτάξτε, το δεν σου αρέσει. Το δεν μου αρέσει, καταλαβαίνεις πως το λέω. Ναι. Δεν μου ταιριάζει. Ναι, okay. Αυτό πάλι θα το εξηγήσει. Γιατί πρέπει να κάτι. Ο Αγγέλου και ο κάθε Αγγέλου σήμερα είναι αύριο δεν είναι στον Άρη. Ο Καλατζάκης είναι περιουσιακό στοιχείο του Άρη. Ήταν μάλλον περιουσιακό στοιχείο του Άρη. Ο Αγγέλου μπορεί να μην τον θέλει. Ναι. Πρέπει να σκεφτεί όμως το σύλλογο. Αν δεν το θέλεις, κάτσε να δουλέψεις μαζί του ή βάλ' το σε ένα άλλο πρόγραμμα. Έτσι, γιατί να σε πω κάτι. Και ο Μίτογλου έτσι χάθηκε από τον Άρη. Και το έχω γράψει και στο site κιόλας. Ο Μίτογλου χάθηκε γιατί τότε και ο Αγγέλου λιγότερο, αλλά πολύ περισσότερο μετά. Ο Μίλαν Μίνης που είχε φέρει ο Αγγέλου και ήρθε πάλι με τα βαϊόν και κλάδων ο Μίλαν Μίνης στον Άρη, δεν ασχολήθηκε ποτέ με τον Μίτογλου. Και ο Μίτογλου έφυγε. Και πήγε στην Αμερική. Γι' αυτό το λόγο. Δεν μπορεί όμως. Ο Μίνης έφυγε το καλοκαίρι. Ο Μίτογλου όμως χάθηκε από τον Άρη. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, συνεχίσουμε μετά. Πάμε σε break, έχουμε να πούμε και για γκος πράγματα, έχουμε να πούμε και για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, για ΑΕΚ. Σιγά σιγά έχουμε θέματα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Basket City στα μάτια Μουρελής, Νίκος Μοσχοβίτης πίσω στα μικρόφωνα. Και λίγο πιο μετά και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Κατά τι ώρα, φίλε μου, μετά τις 9. Μετά τις 9, 9.30 θα είμαι κάπου εκεί. Okay, και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει. Τρίτη επιστροφή στον Μπραντόιρο, ε. Ναι, τρίτη, ε. Έχει κάνει πολύ ωραίο όνομα εκεί πέρα ο Κωστής. Βάσκος με το. Εντάξει. Μιλάμε βέβαια για τον Κώστο Βασιλιάδη, που υπέγραψε για άλλα 2 χρόνια στην Ομπρατόριο. Έτσι, ήταν παλιότερα στην Ομπρατόριο. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, δεν είναι. Πιο πολλά χρόνια στην Ισπανία έχει. Ναι, φίλε, πιο πολλά χρόνια στην Ισπανία. Σίγουρα έχει πιο πολλά χρόνια στην Ισπανία από ό,τι στην Ελλάδα. Γιατί είχε παίξει κι αλλού, δεν είχε παίξει μόνο Ισπανία. Ναι, ναι. Και θα έχω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί συμφώνησα άλλα 2 χρόνια, ίσως και να είναι
μπασχετικά, ξέρεις, να τελειώσει την καριέρα του. Έτσι πώς πάει η ιστορία. Ναι, Βασιλιάδη στα 30. 84 ο Βασιλιάδης, ρε φίλε. Εγώ νομίζω 85 ήταν. Γιατί. Εντάξει. Ναι, στα 34 δηλαδή πάμε. 34 θα πάει 36. Οπότε μεγάλωσε και ο, και ο Κώστας. Έχουμε ναι. συνηθίσει να είναι μικρός κι αυτός. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λέγοντας λίγο στα, μένοντας λίγο στα του Άρη και τα, και τα του Καλαϊτζάκη. Το τι ακριβώς συμβαίνει, να πω την αλήθεια τώρα, δεν ξέρω ποιος το ξέρει ακριβώς. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι ουσιαστικά ότι ο Άρης δεν μπορούσε να καλύψει το συμβόλαιο. Okay. Ότι επίσης αγωνιστικά ο Αγγέλου δεν ήθελε τον παίκτη με τη λογική ότι εγώ δεν θέλω να δίνω σε ένα παίκτη 30 χιλιάρικα και να τον έχω στον πάγκο. Mm-hmm. Έτσι. Ή να μην το χρησιμοποιώ καθόλου. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το να δώσει το και ο Αγγέλου σημαίνει ότι δεν τον είχε του στον πάγκο. Δεν τον υπολόγιζε καθόλου. Έτσι. Και ο μικρός είναι λογικό να ζητήσει την, να φύγει. Έτσι. Στην όλη διαδικασία αυτό που βγαίνει είναι ότι ζήτησες, ότι για να μειώσει τα χρήματά του ζήτησες χρόνο ο Καλατζάκης. Έτσι εγγυημένο. Και ότι δεν το δέχτηκε αυτό και όλο και αποχώρησε. Εγώ ξαναλέω και πάλι την άποψή μου. Θεωρώ ότι εφόσον αν ήθελε ο Άρης θα έπρεπε να σκεφτεί μια διαφορετική προσέγγιση όπως έχει κάνει σε άλλες περιπτώσεις. Και ξαναλέω ότι αν δεν τον ήθελε ο Αγγέλου, πρέπει η διοίκηση εδώ να πει: κάτσε ρε Αγγέλου, εσύ σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Ο Καλαϊτζάκης, γιατί νομίζω ότι ο Αγγέλου υπέγραψε και για ένα χρόνο, δεν έχει υπογράψει για παραπάνω. Ο Καλαϊτζάκης είναι ένα project το οποίο μπορεί στο μέλλον να δώσει τον Άρη κάποια χρήματα. Ας το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Και η απόφαση πάρθηκε και όταν ο Αγγέλου ήταν στην Αμερική. Που σίγουρα έχει προηγηθεί κάτι και πριν, έτσι δεν βγήκε τώρα το θέμα. Ναι. Εγώ αυτό ξαναλέω και πρέπει. Και σε αυτό το θέμα να πει ο Αγγέλου την άποψή του. Ο Αγγέλου δεν έγινε μια παρουσίαση του Αγγέλου να μας πει κάποια πράγματα για το αγωνιστικό, τι σκέφτεται. Δηλαδή προχωράει μια χρονιά, πέρασε ένα καλοκαίρι, έχει πέρασει το μισό και καλοκαίρι. Ο νέος ιδιοκτήτης δεν έχει μιλήσει. Έτσι έχει κάνει μόνο δηλώσεις γενικές, ότι δεν είναι κανείς από πίσω, ότι ο κόσμος να μην ανησυχεί. Ο κόσμος πώς να μην ανησυχεί όταν βλέπει ότι το μπαν δεν πρόκειται να λυθεί, ενώ φαινόταν αισιοδοξία ότι θα λυθεί το μπαν. Το μπαν δεν λύνεται. Με τα γραφικά έχουμε παγώσει. Έτσι, που σημαίνει ότι ο Άρης δεν πρέπει να έχει παγώσει όταν έχει το μπαν, γιατί πρέπει να τρέξεις κάποια πράγματα. Συμφωνίες χορηγικά, οτιδήποτε, αυτά ακούγεται κάποιες χορηγίες, τίποτα ακόμα δεν έχουμε δει. Φεύγει ο Καλατζάκης, ταλέντο. Ο Κουρτίδης είναι έτοιμος να φύγει. Για το Κουρτίδη πάλι είχαμε ξανασχοληθεί πριν λίγο καιρό, δεν είναι? Ναι, φυσικά είχαμε ξανασχοληθεί πριν βγάλει την ανακοίνωση. Μετά βγήκε η ανακοίνωση η οποία έλεγε ότι δεν υπάρχει θέμα για τον Κουρτίδη. Την ώρα όμως που υπάρχει θέμα για τον Κουρτίδη. Γιατί ο Κουρτίδης είναι στο ΑΣΑΔ και ζει την ελευθερία του. Έτσι δηλαδή. Και βλέπεις, καταλαβαίνεις τώρα ότι όταν δεν μιλάει ο ιδιοκτήτης, δεν μιλάει ο προπονητής. Έτσι. Λες, τι γίνεται τώρα εδώ? Πού βαδίζουμε? Και μέσα σε όλα. Υπάρχει και το θέμα που προέκυψε πριν μερικές μέρες, πριν 1,5 εβδομάδα νομίζω, με την επιτροπή η οποία κάλεσε τον κύριο Γουλιέλμο. Έτσι. Και πάλι με βάση κάποιες διατάξεις που είχαμε εξηγήσει εδώ, ότι η διάταξη μία είναι με πρόστιμο και η άλλη σημαίνει ότι δεν ολοκληρώθηκε τελικά η μεταβίβαση των μετοχών και ότι πρέπει να παρουσιάσει και άλλα έγγραφα ο κύριος Γουλιέλμος. Και σε αυτό δεν έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις. Και ξαναλέω, το ότι έσωσε την ομάδα από την καταστροφή Λάσκαρη. Είναι κάτι για τον οποίο τον ευχαριστεί ο κόσμος και όλοι μας, ότι μπήκε αυτό στη μέση και πήρε την ομάδα από το Λάσκαρη και άλλαξε κάποια πράγματα που έπρεπε να αλλάξουν. Έτσι. Και σώθηκε ο Άρης και δεν έπεσε ο Άρης κατηγορία. Μπράβο του. Γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν κάποιοι άλλοι, θα έπρεπε εγώ να πω εδώ. Γιατί θα έπρεπε να πιέσουν τον Λάσκαρη από το καλοκαίρι, από το Σεπτέμβρη. Αλλά όλοι περιμέναν, γιατί ξέρεις τι λέγανε όλοι. Κάτι ξέρουν. Θυμάσαι, κάτι ξέρει ο Γιαννάκης, κάτι ξέρει. Το ίδιο λένε και τώρα. Αλλά το ότι έσωσε την ομάδα εκείνη τη στιγμή και σώθηκε ο Άρης κατηγορία, δεν σημαίνει ότι έχεις χωροχάρτη για μια ζωή. Θα κρυθεί και αυτός όπως κρίνονται όλοι. Όπως κρίνονται όλοι. Θα κρυθεί και αυτός. Και μέχρι στιγμής, παρότι κάνει προσπάθειες, δεν αντιλέγω εγώ ότι κάνει προσπάθειες, θέλω να ακούσω να μιλάει, να μου λέει τι γίνεται. Μπορεί να λάβει μόνο στον Άρη ο συγκεκριμένος άνθρωπος? Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι δεν μπορεί μόνος του. Μακάρι να έχει άνθρωπος στις οικονομικές δυνατότητες να λάβει μόνος στην ομάδα. Δεν μπορεί. Ωραία. Δεν μπορεί. Κάλεσε. Κάνε κάλεσμα στον κόσμο. Πώ
Πώς περιμένεις να σε βοηθήσει ο κόσμος όταν έχουμε φάει 17 Ιουλίου και ακόμα ο κόσμος δεν ξέρει τίποτα για σένα. Ό,τι διαβάζει από τους δημοσιογράφους ή ό,τι ξεσφημολογείται στο διαδίκτυο. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Πώς θα ψήσει τον κόσμο να πάρει διαρκείας? Ο προπονητής δεν πρέπει να γίνει μια παρουσίαση, να ψήσει ο κόσμος τον κόσμο, προπονητής τον κόσμο. Να βοηθήσει την ομάδα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δεν καταλαβαίνω. Και ξαναλέω, επειδή περνάει προς τα έξω αυτή η λογική ότι είναι συζητήσεις σε διαπραγματεύσεις και είναι αφελές να μιλήσει και δεν πρέπει να μιλήσει. Παιδιά, η δικιά μου λογική λέει ακριβώς το αντίθετο. Λέει ακριβώς το αντίθετο. Όταν έχεις προβλήματα και δεν έχεις λεφτά και παλεύεις να βρεις το ευρώ με το δίκανο, θα βγεις να μιλήσεις, να δείξεις ότι έχει κάτι αλλάξει στον Άρη, αλλά δημόσια όμως, να προσελκύσεις εταιρείες, να ζεσταθεί ο κόσμος. Και να πάει σε μια μέρα ο κόσμος να πάρει χιλιά διαρκείας και να πας στην εταιρεία στην άλλη μέρα το πρωί και να πεις: δες τι έκανα εγώ σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα πούλησα χιλιά διαρκείας. Έλα να βάλεις διαφήμιση. Κάνω κάπου λάθος, δεν είναι σωστή η λογική μου? Μα... το να κρύβομαι και να μην μιλάω και να βάζω μπροστά ότι κάνω συζητήσεις και δεν μπορώ να μιλήσω και ο κόσμος κάθεται και παγώνει και πήγε 17 Ιουλίου και ο κόσμος του Άρη αυτή τη στιγμή, γιατί τον Άρη μιλάμε, προετοιμάζεται για να δώσει τα λεφτά του που με κόπο τα βγάζει κάθε μήνα στο ποδόσφαιρο και στα φιλικά του ποδοσφαίρου. Και εσύ περιμένεις να έρθει να αγοράσει διαρκείας του μπάσκετ. Πώς θα το κάνει αυτό? Για πείτε μου κάποιος. Να μου βγει κάποιος να μου πει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Όχι, καλά κάνει και δεν μιλάει, γιατί δεν μου το εξηγεί κανείς, ρε φίλε. Πώς θα ψήσεις τον κόσμο, ρε Δημήτρη Γουλέλμε, όταν δεν μιλάς και όταν ξέρεις. Και αν δεν ξέρεις, κακώς δεν το ξέρεις. Και θα πρέπει να συνεννοήσει κάποιος ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή του Άρη, αυτό που έχει στο μυαλό του είναι το ποδόσφαιρο και πώς θα πάει στα φιλικά που έχει ο Άρης και πώς να αγοράζει διαρκείας στο ποδόσφαιρο. Γιατί καλώς ή κακώς, αυτή είναι μια πραγματικότητα, έτσι, Νίκο? Mm-hmm. Είναι μια πραγματικότητα ότι ο Αριανός, ο Παόξης, ο Ρακλεδέας, έτσι, που περνάει δύσκολα τη σύγχρονη εποχή οικονομικά, πρέπει να δει τα λεφτά του. Θα πει ο Παόξης, τι έχω τώρα να δώσω, έχω να πάω να δω το ΠΑΟΚ Βασιλεία, θέλω να πάρω διαρκέ στο ποδόσφαιρο γιατί η ομάδα θα χτυπήσει πάλι τίτλο. Τι μου μένει κάτι για τον μπάσκετ? Από τη στιγμή που βλέπει ότι ναι, γίνεται μια προσπάθεια στον ΠΑΟΚ, στον μπάσκετ, αλλά δεν είναι μια προσπάθεια που θα σου δώσει πρωτάθλημα. Καταλαβαίνεις, είναι τελείως διαφορετικά. Και αυτό στον ΠΑΟΚ το ξέρουν και η διοίκηση και ο Μπάνε Πρέσβη και το αντιμετωπίζουν χρόνια. Χρόνια ζουν με αυτό το πρόβλημα ή το θέμα, αν θέλει, και προχωράνε. Στον Άρη όμως αυτή τη στιγμή βλέπω ότι κάποιοι θεωρούν δεδομένο ότι θα έχει κόσμο. Παιδιά, δεν θα έχει κόσμο, μην το θεωρείτε δεδομένο. Όταν ο απλός εργαζόμενος παίρνει, να μην πω τώρα τα νούμερα, και πρέπει από αυτά τα νούμερα να τα έχει στην οικογένειά του, να τα έχει στον εαυτό του, να πάρει διαρκές στο ποδόσφαιρο, να πάρει πράγματα από την πουτή. Ζητάμε από έναν άνθρωπο ο οποίος του έχουν κόψει 5 φορές το μισθό να πάρει διαρκείας, προϊόντα από την πουτήκ, προϊόντα από εκεί, προϊόντα από εδώ. Κάτσε ρε παιδιά. Και εσύ πώς θα το ψήσεις αυτόν τον άνθρωπο 17 Ιουλίου που δεν ξέρει? Δεν ξέρει τίποτα. Τίποτα δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Καταρχήν δεν ξέρει αυτή τη στιγμή αν έχει εγκριθεί 100% η μεταβίβαση των μετοχών από τον κύριο Λάσκαρη στον κύριο Γουλέλμο. Το ξέρει αυτό με σιγουριά ο Οριανός? Ότι έχει εγκριθεί 100% η μεταβίβαση από τη μία πλευρά στην άλλη. Έχει αλλάξει το μετοχολόγιο της Καϊάρης? Μπορεί να μας το πει κάποιος αυτό σίγουρα? Γιατί εγώ ξέρω ότι δεν έχει αλλάξει το μετοχολόγιο της Καϊάρης. Και βγαίνουμε τώρα και λέμε ότι δεν μπορούσε να συντηρήσει το παιδί με 30.000 ευρώ ή πρέπει να βγει αγγέλου. Σεβαστή, βγες κόσμο και πες γιατί πήρες την απόφαση όμως. Δεν μ' αρέσει, είναι ξέρω εγώ τεμπέλης. Μου αντιμίλησε. Μαζί σου. Μαζί σου. Για ποιο λόγο όμως το κάνεις αυτό? Γιατί αν ζητήσεις κάποια στιγμή συγγνώμη για αυτό το θέμα, κάποτε ο Πρίφτης βγήκε και είπε δημόσιο ότι έκανε λάθος για το Χαρίση. Θυμάσαι όταν ήταν ο Χαρίς στον Άρη που δεν έπαιζε? Είχε ζητήσει ο Πρίφτης να μην είναι στον Άρη ο Χαρίς, δεν τον ήθελε. Αλλά ήταν συμβόλαιο μεγάλο για τα δεδομένα του Άρη και του είπα ο Ρωμανίδης δεν μπορεί να μην δεν είναι. Και όμως ο προπονητής δέχτηκε αυτό που του είπε τη διοίκηση, δούλεψε με τον παίχτη, τα βρήκανε με τον παίχτη και στο τέλος ο Χαρίς έκανε μία από τις καλύτερες χρονιές στον Άρη. Και βγήκε ο Πρίφτης και είπε: έκανα λάθος με τον Χαρίση. Έκανα λάθος. Ήταν εκεί θέμα διοίκησης όμως. Τι είπε η διοίκηση? Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να πάρουμε άλλον. Γιατί ο Άρης είχε μπαν. Καταλαβαίνεις.
Πρέπει και η διοίκηση λίγο να τα παίρνει αυτά, να τα βλέπει. Το συγκεκριμένο θέμα το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν, όταν μιλάμε ειδικά για νεαρά παιδιά, ταλέντα τέλος πάντων μέσα από την ομάδα, όταν φεύγουν σε αυτή την ηλικία. Πάντα σηκώνεται θέμα συζήτηση, ρε παιδί μου. Έτσι, γίνεται πάντα κουβέντα γι' αυτό. Η οποιαδήποτε απόφαση υπάρχει, κρίνεται στο μέλλον πάντα, έτσι. Απλά στην προκειμένη, τώρα που μιλάμε για το Καλαϊτζάκι, που από χθες τέλος πάντων είναι στο προσκήνιο, αυτό το οποίο κάνει λίγο παραπάνω εντύπωση είναι το ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη εξήγηση, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Μα να πουληθεί ένα παίκτη, είναι το θέμα. Ναι, να πουληθεί ένα παίκτη και να πάρει. Δηλαδή, εγώ εκεί μένω πιο πολύ. Έχουν πουληθεί. Έτσι. Και παλιότερα στον Άρη, πουληθεί ο Μποχωρίς, πουληθεί ο Βεζέγκοφ, Παπα-Νικολάου κάποτε που λέγανε τότε τον πουλήσαμε γιατί αλλιώ. Δεν θα βάζαμε τα κλειδιά μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Να ανοίξουμε την άλλη μέρα το πρωί. Έχουν πουληθεί. Ο Χρυσικόπουλος ένα βράδυ έφυγε από τον Άρη. Ταλέντο και αυτός που επένδυσε στον Άρη. Και ο Χρυσικόπουλος έφυγε ένα βράδυ από τον Άρη. Την ώρα που ο Άρης τον περίμενε να υπογράψει συμβόλαιο, ο Χρυσικόπουλος έφυγε πίσω στην Πιέλα. Έτσι. Και τότε πάλι δεν έγινε τίποτα. Διοικητικά δεν ακούστηκε κάτι. Μόνο κάποιοι δημοσιογράφοι τα γράφανε. Όταν έφυγε εκείνη τη φορά και έφυγε ο Χρυσικόπουλος, που ήταν ένα project μεγάλο για τον Άρη. Βέβαια, η πορεία δεν εξελεκτήκε όπως περιμέναν κάποιοι. Έτσι, αλλά αυτή τη στιγμή το βλέπεις ότι παραμένει καλός παίκτης στην Ελβένα. Έτσι, αλλά δεν μπορεί να φεύγει ένα project. Και ξαναλέω, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι βασικός στην Εθνική Νέων Ανδρών αυτή τη στιγμή. Ο συγκεκριμένος. Δεν είναι κάποιος ο οποίος παίζει στα άσπρα χώματα και δεν έχει παίξει ποτέ στην Εθνική Ομάδα. Να πεις εντάξει ρε φίλε, εσύ το λες ότι είναι ταλέντο. Εσύ το λες. Είναι αποδεδειγμένο, δηλαδή είναι στην εθνική ομάδα. Τι παραπάνω δηλαδή. Βασικός, τι παραπάνω να πεις. Και φεύγει, δεν παίρνει ανταλλάγματα. Μένει ελεύθερος. Και περιμένει δηλαδή ο κόσμος τι να πιστέψει και τι να μην. Δηλαδή εγώ το από χθες το βράδυ συζητάμε πολλές φορές το Άρη. Αντιδράνε όλοι. Γιατί σου λέει, είμαστε σε άσχημη οικονομική κατάσταση. Πρέπει να επενδύσει αυτό το κομμάτι τα ταλέντα, ώστε αναγκαστικά κάποια στιγμή έτσι, να πουλήσει κάποιον αυτό, να μπορέσει να καλύψει το χρέος. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Γιατί να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Ο Άρης τα τελευταία χρόνια, ό,τι πουλήσει, το πουλήσει για να πληρώσει χρέη. Τον Παπα-Νικολάου για να πληρώσει χρέη. Τον Μποχωρίδη για να πληρώσει χρέη. Τον Βεζέγκο για να πληρώσει χρέη. Έτσι. Ξεκάθαρα. Δεν του πούλησε για να τα επενδύσει αυτά τα λεφτά. Πλήρωσε χρέη. Και τώρα έχει πάλι ένα πολύ μεγάλο χρέος, το οποίο αδυνατεί να το καλύψει ο άνθρωπος, ο οποίος δεν το έκανε φυσικά και είναι αυτή τη στιγμή στη διοίκηση. Δεν το έκανε ο κ. Γουλιέρμος το χρέος, το βρήκε. Θα μου πεις το ανέλαβε. Ναι, εντάξει, το ανέλαβε, γιατί αν δεν το αναλάβανε, τώρα ξέρεις τι θα συζητούσαμε για τον Άρη. Το πρόγραμμα της Α2 και αν θα παίξει Α2 ο Άρης. Αυτό θα συζητούσαμε τώρα. Έτσι. Και υπάρχει. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι αν έρχονταν ο Γουλιέλμος και έτσι όπως πήγαινε η κατάσταση, αν δεν άλλαζε και ο προπονητής, ο Άρης θα πέφτει. Γιατί θα φεύγανε πέρα τη καταγγελία, δεν θα μένει η ομάδα. Έτσι. Και έχεις ένα χρέος μεγάλο. Τα έσοδά σου είναι συγκεκριμένα, είναι λίγα τα έσοδά σου. Έτσι ξαναλέω, εξηγούμε ότι η οικονομία είναι τέτοια στην Ελλάδα που ο Αριανός, όπως κάθε φυλάδος, δεν μπορεί να πληρώνει και διαρκεία στην μπάλα και διαρκεία στον μπάσκετ και προϊόντα στην μπάλα και προϊόντα στον μπάσκετ. Δεν μπορεί να τα κάνει αυτά, παιδιά. Πρέπει να έχει πολλά λεφτά για να τα κάνει αυτά. Και πρέπει να επενδύσει σε αυτό το project, ώστε κάποια στιγμή στα δύο χρόνια, στο ένα χρόνο, να πει: έλα εδώ. Εγώ ήταν θείο Παναθηναϊκός, είπε: έλα εδώ. Πώς θα δει για τον Καλατζάκι. Ή Μπαρσελόνα, π.χ. ή οποιοδήποτε άλλο. 300, 400. Τι νούμερα παίζουν στην αγορά αυτή τη στιγμή. Έλα εδώ και το Χριστίδη, έλα εδώ. Αλλά πρέπει να επενδύσει σωστά. Το ότι δεν μου αρέσει και καμία εξήγηση. Είναι δυνατόν να μην σχολιάζει καλά αυτό το πράγμα. Αυτή την εξέλιξη. Και να τα αφήνει έτσι. Να γραφτεί, γιατί να σου πω κάτι. Υπάρχουν στο ασχολείται με το ρεπορτάζ του Άρη 10 δημοσιογράφοι του Άρη. Έτσι. Μέσα σε όλες υπάρχει και η πλευρά του μάνατζερ του Καλαϊτζάκη, που είναι ο Τάσος Δελπαλταδάκης. Έτσι. Ο Άρης δεν πήρε καμία θέση και αφήνει. Μπορεί να ξαναδεί κάτι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή αφήνεται έρμεο στο ρεπορτάζ του κάθε δημοσιογράφου. Μα αυτό σου λέω ότι. Αυτό είναι το θέμα με μένα, έτσι όπως τη βλέπω την υπόθεση απ' έξω. Έτσι, τώρα σχόλιο με το ρεπορτάζ. Ναι. Ο καθένας κάνει το ρεπορτάζ, του μαθαίνει κάποια πράγματα, έχει τις πληροφορίες του. Okay. Το θέμα είναι η πλευρά του Άρη. Τι λέει για το συγκεκριμένο. Τίποτα, δεν λέει και τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Τίποτα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, ο καθένας μπορεί να γράφει την αλήθεια. Ακριβώς. Δηλαδή, ένα συνάδελφος, ξέρω εγώ, έτσι δεν θα πω ονόματα και δεν στο έχω πει ο συνάδελφος. Απλά λέω, ο ένας συνάδελφος το ρίχνει, ας πούμε, στο αγωνιστικό. Ο άλλος το αναφέρει στο οικονομικό. Εγώ, ας πούμε, το θεωρώ
λάθος να το προσεγγίσω οικονομικά το θέμα. Ναι. Του Καλαϊτζάκη. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι, εγώ το βλέπω καθαρά αγωνιστικά και στο γεγονός ότι από τη στιγμή που δεν το θέλει ο Αγγέλο, πρέπει να εξηγήσει γιατί δεν το θέλει ο Αγγέλο. Γιατί είναι απεριουσιακό στοιχείο του Άρη. Ξαναλέω, ο Άρης θα μείνει, ο Αγγέλο δεν θα μείνει. Ο Αγγέλο την προηγούμενη φορά που ήρθε δεν έκλεισε μισή χρονιά. Μια χρονιά δεν έκλεισε, έφυγε. Έφυγε. Mm-hmm. Δηλαδή, παίρνει μια απόφαση. Ωραία, ναι, ρε φίλε, να σα στηρίξω. Αλλά εξήγησε μου γιατί παίρνει μια απόφαση. Εξήγησε μου γιατί δεν θες τον Καλαϊτζάκη. Εξήγησε μου γιατί π.χ. μπορεί να μην θες τον Χριστίδη. Εξήγησε μου γιατί θες τον Μπέλ. Εξήγησε μου γιατί θες τον Λάκη Τζόνς. Πάει και ο Λάκη Τζόνς. Έτσι τώρα προχθές διάβαζε και η Άκλε, δείχνει ενδιαφέρον. Εντάξει, περίπτωση του Νομπλή τη χάνεται για τον Άρη, ναι. Δηλαδή, εξήγησε μας γιατί παλεύει στην υπόθεση Μποχωρίδη που για μένα το έχω πει εδώ και πάρα πολύ λίγο φυσικά. Ότι αν μπλεχτεί κάποιο και του κάνει μια σοβαρή πρόταση και του δώσει χρόνο, δεν πρόκειται να κλείσει τον Άρη Μποχωρίδη. Η οικονομική διαφορά είναι τεράστια. Πανηγυρίζει να κάποιο ότι έκανε συμφωνία, λέει, με τον Μποχωρίδη. Συμφωνία έκανε, παιδιά, για τα χρωστούμενα. Δεν έκανε συμφωνία για το που θα συνεχίσει την καριέρα του Λευτέρα Μποχωρίδη. Μακάρι να μείνει στον Άρη, δεν λέω το αντίθετο. Αλλά μην παρερμηνεύουμε αυτά που ακούμε στο ραδιόφωνο ή αυτά που διαβάζουμε στο site. Η συμφωνία υπάρχει για τα περσινά οφειλόμενα. Και ο Μποχωρίδης είναι ξεκάθαρο. Η οικονομική διαφορά είναι μεγάλη. Ο Άρης του δίνει ρόλο ηγέτη, αλλά τα οικονομικά είναι μεγάλη διαφορά. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Ναι. Για να κλείσουμε λίγο τον Άρη, γιατί φάγαμε τη μία ώρα της εκπομπής με τον Άρη. Έτσι και... Αφού έχεις θέματα, ξέρω ότι αυτά πουλάνε εκεί πέρα σε ένα κάθε φορά. Όποτε έχει καμιά τέτοια. Θέμα, γιατί προσπαθώ να. Και μέσα τη εκπομπή. Mm-hmm. Δεν προσπαθώ να πιέσω τη δείξη να μιλήσει. Εγώ έχω την άποψή μου. Είτε μέσα από την εκπομπή εδώ από το Λίμπερο, από την Basket City, είτε από το Λαμπάου Τάρις. Ναι. Και ξαναρχίζω, και όταν βλέπω κάποια πράγματα και ασχολίαστο, δεν κάνει μια ανακοίνωση. Δηλαδή έβγαλε ανακοίνωση για τον Κουρτίδη, έβγαλε ανακοίνωση για τον Φιόνι, mm-hmm. πέρασε ρεπορτάζ για τον Μούρτο. Γιατί μην κροδευόμαστε τώρα, ή κάει το πέρασε το ρεπορτάζ για τον Μούρτο, ότι θέλει ο Μούρτο 200.000 ευρώ. Για να βάλει το Μούρτο στη γωνία. Υπήρχε μια επίσημη ενημέρωση τέλος πάντων. Και βίωνε ανθός παρ' το Σπύρο, το Μούρτο παντρεύτηκε. Έτσι. Έτσι. Βγήκε ανακοίνωση για τους παίκτες που δεν μιλάμε ξανά. Δεν ξαναμιλάμε, κόβουμε τις επαφές. Και φεύγει ένα project. Άντε, ο αδελφός του έφυγε για άλλους λόγους. Δεν ήταν στο χέρι του Άρη. Πήρε στο Παναθηναϊκό στον buyout, γεια σας. Έτσι τον έχασες γιατί το συμβόλαιο που έγινε ήταν έτσι. Και δεν βγαίνεις να πεις κάτι ότι έγινε για αγωνιστικούς λόγους. Ναι, ήταν επιλογή από προπονητή. Μια δήλωση από προπονητή. Δεν ήθελα το Παναγιώτη του Καλατζάκη γιατί αυτό και αυτό και αυτό. Γιατί θα χαλάσει σχέση με τον μάνατζερ και δεν λες την άποψή σου. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, άμα δεν θέλει να πει ο Αγγέλου ή ο κάθε Αγγέλου, ο κάθε δικούντα την άποψή του, σημαίνει ότι είτε δεν θέλει να χαλάσει σχέση με τον Τάφτο Παλταδάκη, να μην δηλαδή διασύρει αν θέλει τον παίκτη του δημόσια, είτε γιατί δεν έχει κάνει κάτι λάθος ο παίκτης, άρα το λάθος είναι στον Άρη. Έτσι. Για αυτούς τους λόγους. Δεν βλέπω άλλο λόγο εγώ δηλαδή. Να μην βγει μια επίσημη τοποθέτηση δημόσια. Mm-hmm. Και να μην δούμε κι άλλα στο μέλλον. Αυτό φοβάμαι εγώ. Μην δούμε κανένα Κουρτίδη να ανακοινώνει το αλλού. Μην δούμε κανένα Σίδηρο Ηλία να ανακοινώνει το αλλού. Γιατί ο Άρης έχει 5-6. Έτσι. Ποιοι είναι ο Σίδηρο Ηλίας, ο Κουρτίδης, ο Βουλγαρόπουλος, έτσι, ο Χριστίδης, ο Φιόνης, εγώ δεν το βάζω αυτή την κλίμακα το Φιόνη, ο Φιόνης θεωρώ ότι ανέβηκε, δεν μπορεί να τον έχει πάει ταλέντο, ο Καλατζάκης και κανένα δυο άλλα παιδιά το πέντε ξεχνάω και συγγνώμη κιόλας, τώρα να τους ξεχνάω, αυτοί να μα φύγουν 4-5 από αυτούς και ειδικά η φουρνιά που είναι στην άκρη της μετάβασης από το εφηβικό στο ανδρικό, γιατί αυτοί έχουν Καλατζάκης, είναι σε αυτή τη μετάβαση. Τι μένει, τι θα μείνει σε μια ομάδα που έχει μπαν και 3 εκατομμύρια τεσσάχρη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω να πάμε και στα του ΠΑΟΚ να πούμε και για γκος που υπάρχει εξέλιξη και όπως όλα δείχνουν θα είναι θετική. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε μέχρι και τις 10, δεύτερη ώρα Basket City. Αναφερθήκαμε στα του Άρη γιατί όταν έχω σταμάτη εδώ και μάλιστα μετά από πουσία μιας εβδομάδας και με εξελίξη είχε να πει αρκετά όπως καταλαβαίνετε. Πηγαίνοντας στα του ΠΑΟΚ, εκεί είναι πιο χαρμόστε να το πω έτσι τα νέα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί όπως όλα δείχνουν ο Φιλ Γκος θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ και την επόμενη σεζόν. Ο Αμερικανός επικοινώνησε σήμερα με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και μετέφερε την θετική του, να το πω έτσι, απάντηση.
Αναμένεται η υπογραφή στο συμβόλαιο και η ανακοίνωση. Προφορικά υπάρχει συμφωνία με τον Phil Goss και από τη στιγμή που θα αποτυπωθεί και στο χαρτί, ο ΠΑΟΚ θα έχει κρατήσει αυτόν που ήθελε περισσότερο από όλους, και αυτό ήταν και πιο εφικτό να τον κρατήσει, να το πω έτσι, σε σχέση με το Πέτε Ουέσμου για παράδειγμα, για την επόμενη σεζόν. Όλο το προηγούμενο καιρό εδώ είχαμε αναφερθεί στο τι παίζει με την υπόθεση του Γκος, στην παρουσία του στη ΣΥΠΑ, που έφερε και μία πρόταση από πλευρά σου Washington Wizards σε ένα άλλο πόστο όμως, και όχι στο αγωνιστικό κομμάτι, με πόστο στο τεχνικό επιτελείο. Ο Γκος ήταν στο Summer League του NBA που έγινε στο Las Vegas ουσιαστικά με αυτό το ρόλο στους Wizards, δηλαδή έχοντας ρόλο στο τεχνικό επιτελείο, παρότι είχε ανακοινωθεί ως παίκτης προπονητής. Η παρουσία εκεί του Ηλία Παθεδόρου και του Νίκου Σταυρόπουλου έφερε και μια μεταξύ τους κουβέντα. Ο ΠΑΟΚ μετέφερε την πρότασή του και προφανώς και στην κουβέντα που έγινε έγινε και μια περαιτέρω ανάλυση του πώς σκέφτεται ο Παθεδόρου τον Γκος για την επόμενη σεζόν, αν και αυτά είχαν αναλυθεί και πριν το Las Vegas. Και από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η παρουσία των Wizards εκεί για τον Γκος, αναμενόταν η απόφαση. Είχαμε πει και τον προηγούμενο καιρό εδώ κάτι που το έλεγα και τότε, δεν ήταν πληροφορία, ήταν κυρίως αίσθηση, ότι εφόσον ο Γκος πάρει την απόφαση να συνεχίσει να παίζει, θα είναι και στον ΠΑΟΚ. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το πράγμα αποδεικνύεται. Ξαναλέω ότι όταν δεν υπάρχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο, δεν μπορείς να βάλεις ποτέ το χέρι στη φωτιά, έτσι. Απλά μιλάμε ότι η επαφή που έγινε ανάμεσα στις δύο πλευρές σήμερα, με την επαφή που έγινε υπάρχει προφορική συμφωνία. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι ο Αμερικανός τα ζήγησε, τα έβαλε κάτω. Εγώ το μου είχε φανεί όταν τελείωσε η σεζόν ότι ο Γκος δεν έφευγε από τη Θεσσαλονίκη έχοντας μυαλό ότι αυτή είναι η τελευταία του επαγγελματική σεζόν, αγωνιστική. Γενικά τον Αμερικανό που τον γνωρίσαμε την προηγούμενη σεζόν ήταν ένας παίχτης που πραγματικά, παρότι είναι 35-36, τη φλόγα την έχει μέσα του. Και αυτό έχει να κάνει γιατί ειδικά στην Ιταλία, στις καλές του ηλικίες, να το πω έτσι, ήταν παίχτης που δεν ήταν απλά σε ομάδες και είχε το ρόλο του σκόρερ. Στην Ρώμα ήταν αρχηγός. Έπαιξε στη Βενέτσια, η οποία Βενέτσια θα τη βρει και ο ΠΑΟΚ στον δρόμο του φέτος. Είναι μια ομάδα που τα τελευταία 5-6 χρόνια στην Ιταλία δεν είναι μια ομάδα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Έχει τίτλους, διεκδικεί τίτλους και όταν τους χάνει τους τίτλους θεωρείται αποτυχία. Ο Γκος λοιπόν για 4-5 χρόνια στην Ιταλία ήταν στο top επίπεδο. Και όταν λέω 4-5 χρόνια δεν εννοώ πριν 10 χρόνια, εννοώ πριν 3-4. Και γενικά αυτό το πράγμα ο Αμερικανός το έχει. Θεωρεί ότι εφόσον είναι καλά στο κορμί του, δηλαδή εφόσον το κορμί του ακολουθεί, κάτι που το καταλάβαμε πολύ καλά πέρσι, τουλάχιστον για αυτό το επίπεδο που είναι τώρα, έτσι. Εφόσον λοιπόν το κορμί του είναι καλά, θεωρεί ότι δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Ακόμα και από τους κορυφαίους στην Ευρώπη παίκτες. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να είναι μια πολύ καλή, ή μάλλον η πρόταση των Wizards για το τεχνικό επιτελείο θα έπρεπε να είναι μια πρόταση που να του άλλαζε εντελώς το σκεπτικό. Και κάτι που φαίνεται ότι δεν έγινε. Από όσες πληροφορίες μαζέψαμε στο διάστημα που ήταν στην Αμερική, ο Γκος έχει μια πολύ καλή σχέση με τον άνθρωπο που ουσιαστικά παίρνει τις αποφάσεις στους Wizards. Ακριβώς το ρόλο του δεν τον έχω. Και μέσω αυτού ήταν η όλη κουβέντα για τη θέση στο τεχνικό επιτελείο. Μέσω αυτού προφανώς βρέθηκε στο Summer League και είχε αυτό το ρόλο. Αλλά και ο ίδιος πριν περίπου μία μισή ώρα έστειλε ένα μήνυμα μέσω του λογαριασμού του στο Instagram και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι υπάρχει
προφορική συμφωνία για να συνεχίσω το πάω και την επόμενη σεζόν. Οπότε, αν τα βάλουμε κάτω και θεωρώντας ότι η συμφωνία με τον Γκος είναι οριστική, σκεπτόμενοι πάντα τα λόγια και τις πράξεις, γιατί ουσιαστικά εμείς αυτό ψάχνουμε, τα λόγια αν γίνονται πράξεις, εδώ μετά το τέλος της σεζόν και τον αγώνα με τον Προμηθέα, μιλώντας με τον Λίο Παθεοδόρου, μας είπε ένα νούμερο 6-7 παικτών από το περσινό ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ έχει το Χρυσικόπουλο, ο ΠΑΟΚ έχει το Ζάρα, ο ΠΑΟΚ εκτός συγκλονιστικού που θα έχει τον Γκόνιαρη, έχει τον Τσόχλα, παρότι δεν είναι στο, δεν θα ξεκινήσει σεζόν λόγω τραυματισμού του, κάπου το Δεκέμβριο αναμένεται να είναι καλά. Έχει το Μαργαρίτη, έχει το Χρυσικόπουλο, ή τον είπε και πριν το Χρυσικόπουλο. Έχει και τον, θα έχει και τον Γκος, όπως όλα δείχνουν. Οπότε ο αριθμός των 6-7 από το περσινό, ρόστερ ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οπότε έχει επίσης ανακοινώσει τη συμφωνία με τον Τζαμάλ Τζόουνς, έχει ανακοινώσει τη συμφωνία με τον Σταύρο Σχίζα, ο Σχίζα σε έναν διαφορετικό ρόλο και προχωράει για τις επόμενες κινήσεις του. Από τη στιγμή που κατάφερε να κρατήσει το Μαργαρίτη και μάλιστα το έκανε και γρήγορα και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από πολλά χρόνια μάλλον, ανανεώνει συμφωνία με Αμερικανό, σίγουρα κρατάει κάτι σημαντικό. Κρατάει έναν παίχτη όπως ο Μαργαρίτης που πέρσι σε πολλά σημαντικά παιχνίδια, σε κλειστούς αγώνες, είχε πολύ σημαντικό ρόλο στο τέλος και φυσικά είναι αρχηγός της ομάδας. Και κρατάει και ένα παίχτη όπως ο Γκος, ο οποίος πέρσι από τη στιγμή που ήρθε στην ομάδα και ήρθε σε μια περίοδο περίεργη να αναλάβει το ρόλο του ηγέτη, απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει πολύ καλά. Ότι μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο, ότι μπορεί να έχει ρόλο αποφάσεων, ευθυνών, και νομίζω ότι είναι κάτι που του αρέσει και πολύ αυτό το πράγμα. Και επίσης ένας παίχτης που τελείωσε τη χρονιά κάπου στους 15 πόντους και ξέρουμε τι μπορεί να δώσει. Θα ήταν νομίζω πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ να έχει ένα τέτοιο οικονομικό στάτους που να μπορεί να κρατήσει περισσότερες από πέρσι. Δεν μπορεί να το κάνει. Το έχουμε καταλάβει, το ξέρουμε και γενικά επειδή εμείς προσπαθούμε να σας περνάμε, όχι, προσπαθούμε να μιλάμε με πρωταγωνιστές και με ανθρώπους του μπάσκετ για να καταλαβαίνετε κι εσείς πώς είναι η κατάσταση. Εδώ μιλώντας με τον Στέφανο Δέδα πριν περίπου 4 εβδομάδες, λέγαμε ότι τον καλό Αμερικανό δύσκολα τον κρατάς γιατί βρίσκει καλύτερο συμβόλαιο την επόμενη σεζόν και φεύγει από σένα. Και τον κακό Αμερικανό, που δεν τα πήγε καλά και τόσο την προηγούμενη σεζόν, δεν τον θέλεις. Οπότε αναγκαστικά κάθε καλοκαίρι πας σε μια διαδικασία 7, 8, 9 αλλαγών ανάλογα το τι έχεις από Έλληνες, από συμβόλαιο την προηγούμενη σεζόν, κυρίως Ελλήνων παικτών. Οπότε λοιπόν, με Κόνιαρη, με Ζάρα, με Χρυσικόπουλο, με Μαργαρίτη, με Γκος, με τον Καρά, το μικρό που από πέρσι, ο ΠΑΟΚ έχει έναν καλό κορμό και έχει έναν Αμερικανό, ο οποίος, ξαναλέω, εφόσον ανακοινωθεί, γιατί όσο δεν υπάρχει προγραμμένο συμβόλαιο, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι, υπάρχει προφορική συμφωνία, έχει και τον παίχτη που θα έχει και πάλι το ρόλο του ηγέτη την επόμενη σεζόν, ξέρει ότι θα είναι ένα παίχτης που ήταν και πέρσι και δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, όταν αναφέρομαι στον Γκος. Το πόσο τον ήθελε φάνηκε και από το γεγονός ότι ουσιαστικά του προσέφερε το μεγαλύτερο συμβόλαιο που μπορούσε να δώσει. Νομίζω ότι και αυτό ήταν κάτι που εκτιμήθηκε από τον Γκος. Και πλέον, από τη στιγμή που τελειώνει και το τυπικό κομμάτι του έμπειρου Αμερικανού, προχωράει για τις επόμενες κινήσεις. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς προτεραιότητα ένας Αμερικανός άσος. Σίγουρα όμως είναι κάτι που ψάχνει. Σίγουρα μέσα από τα Las Vegas και την παρουσία του Παπαθεοδόρου και του Σταυρόπουλου εκεί υπάρχουν κάποιες επιλογές και θα φανεί άμεσα το αν μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προκύψει κάποιος παίκτης. Πάω επίσης πρέπει να κάνει και στη λογική ότι ο Γκος μένει, στη λογική ότι ο Κόνιαρης έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο και δεν προκύπτει κάτι άλλο, και όταν λέω κάτι άλλο εννοώ κάποια πρόταση οικονομική που μπορεί να φέρει και χρήματα στα ταμεία της ΚΑΕΠΑΚ, που δεν φαίνεται να γίνει κάτι τέτοιο τώρα που μιλάμε, 17 Ιουλίου. Ψάχνει ένα ακόμα Αμερικανό στον Άσο.
Γιατί ο Γκος, okay, είναι και στο 1, αλλά είναι κυρίως στο 2. Έχει τον Κόνιαρη, έχει τον Ζάρα, έχει τον Σχίζα, έχει τον Τζόουνς και είναι πιθανό να ψάξει και έναν ακόμα για την περιφέρειά του κάποια στιγμή. Για τον Άσο, ίσως. Γιατί, ναι, μεν υπάρχει ο Τσόχλας, αλλά ο Τσόχλας είπαμε ότι μετά τον τραυματισμό που είχε, εφόσον όλα πάνε καλά, θα επιστρέψει κάπου το Δεκέμβριο. Και θα είναι και ένα θέμα το πώς θα είναι ο Τσόχλας μέχρι τότε. Οπότε προχωράει για τις επόμενες κινήσεις και θα φανεί τι θα γίνουν αυτές. Τώρα, με τον, όσον αφορά τον Κόνιαρη, εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο αργά ή γρήγορα θα απασχολήσει τον ΠΑΟΚ και πιο ενεργά. Και τον προηγούμενο καιρό έχουμε πει ότι το συμβόλαιο του Κόνιαρη ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 19. Το να κάνει ο ΠΑΟΚ ένα συμβόλαιο με τον Κόνιαρη μέχρι το καλοκαίρι του 22, λέω ένα παράδειγμα, θα μου φανεί πολύ μεγάλη έκπληξη. Το να κάνει ένα συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 20 δεν θα είναι και τόσο έκπληξη. Ο Κόνιαρης συνεχίζει να είναι στην Αμερική, έτσι. Είναι εδώ και περίπου 15 μέρες στην Καλιφόρνια. Συμμετέχει εκεί σε ένα κάμπ πολύ έτσι ενδιαφέρον στην Καλιφόρνια, κάμπ που συμμετέχουν και παίχτες του NBA. Γενικά η εταιρεία που τον εκπροσωπεί αυτό το κάμπ το κάνει εδώ και κάποια χρόνια και έχει πολύ έτσι μεγάλο αντίκτυπο. Κάμπ το οποίο έχει να κάνει με βελτίωση. Θα είναι εκεί μέχρι τις αρχές Αυγούστου σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Και με την επιστροφή του από εκεί θα φανεί αν και κατά πόσο θα γίνει μια πιο ουσιαστική κουβέντα. Ότι έχει γίνει μια επαφή από τον ΠΑΟΚ με τον ατζέντη του, έχει γίνει, αλλά αυτή έχει γίνει εδώ και καιρό. Πιθανολογώ ότι μετά την επιστροφή του Κόνιαρη και μπαίνοντας στην επόμενη σεζόν, αυτή η συζήτηση θα επικαιροποιηθεί όσον αφορά ακριβώς ότι μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ για ψήν ένα χρόνο, για συν δύο, αλλά και εκεί πάλι θα είναι κάτι φοβερό, ή αν υπάρχει κάποια πρόταση. Γιατί δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό, το ενδεχόμενο, το να έρθει κάποια στιγμή κάποιος και να δώσει ένα ποσό για την απόκτηση του Κόνιαρη. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Νομίζω θα απασχολήσει περισσότερο μετά την επιστροφή του Κόνιαρη στην Ελλάδα. Και αυτό δεν έχουμε έτσι χρονικό ορίζοντα να πεις ότι με το που γυρίσει θα γίνει μια συνάντηση με τον ατζέντη του και θα τα βάλουν κάτω και θα δουν τι υπάρχει. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό. Το Σάββατο προέκυψε ανακοίνωση του Σταύρου Σχίζα, περίπτωση για την οποία έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς. Από την ελληνική αγορά ο ΠΑΟΚ διάλεξε το Σχίζα. Διάλεξε το Σχίζα στη λογική ότι είναι ένας παίκτης που έχει περίπου ανάλογα χαρακτηριστικά με τον Λάκη Τζόουνς. Δηλαδή ένας παίκτης που είναι πολύ έτσι αφοσιωμένος στο αμυντικό κομμάτι, μπορεί να το κάνει πολύ καλά. Είναι ένας παίκτης που έχει γαλουχηθεί μπασχετικά στην Αμερική, σε κολέγια Αμερικής ήτανε, για δύο χρόνια στο Κέρκλαντ και για άλλα δύο χρόνια στο Ρότσεστερ. Και ένας παίκτης ο οποίος μέσω του ΠΑΟΚ του έρχεται η ευκαιρία να κάνει το επόμενο βήμα. Στην Ελλάδα έδειξε κάποια πράγματα τα προηγούμενα χρόνια στην Α1, κυρίως με τον Κολοσσό, παλιότερα και στο Ρέθυμνο και στην Κίμη. Και στο πλαίσιο που έχει να κάνει με το όσο μπορείς να έχεις ελληνικό κορμό και να στηρίζεις επάνω του, ήρθε η συμφωνία του ΠΑΟΚ για δύο χρόνια με τον Σταύρο Σχίζα. Οπότε μέχρι τώρα υπάρχει μαζί με τους περσινούς, και βάζω μέσα και τον Γκος λόγω της προφορικής συμφωνίας που υπάρχει. Υπάρχει το πλάσ του Jones, του Τζαμάλ Jones, και το πλάσ του Σχίζα μέχρι τώρα. Υπάρχει η ανανέωση της συνεργασίας με τον Μαργαρίτη που έγινε άμεσα. Υπάρχει διαφαινόμενη ανανέωση συμφωνίας με τον Γκος. Και μαζί με τον Χρυσικόπουλο, με τον Κόνιαρη, με τον Ζάρα, με τον Καρά, τον οποίο τον είδαμε ελάχιστα πέρσι, θα δούμε αν μπορεί του χρόνου να έχει λίγο κάποιον πιο μεγάλο ρόλο. Υπάρχει ο Καραμανόλης. Υπάρχει ο Τσόχλος, ο οποίος είναι στα πιτ, έτσι λόγω του τραυματισμού του. Γενικά ο ΠΑΟΚ κινείται. Και με τις συμφωνίες με Μαργαρίτη και τη διαφαινόμενη με τον Γκος, τις πρώτες του επιλογές τις κρατάει.
Σίγουρα προσπάθησε να κρατήσει και τον, και τον Lucky Jones. Δεν το κατάφερε. Η περίπτωση του Κατσίβελη είχε πολλές δυσκολίες και έχουμε αναφερθεί στο, στο πώς είχαν τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας του με τον Προμηθέα. Οπότε κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Στο οικονομικό στάτους που είναι ο ΠΑΟΚ, το να κρατήσει δύο από τους τέσσερις, ας πούμε, που μπορεί να ήθελε, ή τέλος πάντων δύο από τους τρεις που μπορεί να ήθελε, είναι, είναι επιτυχία. Και μάλιστα ο ένας από αυτούς είναι ο Γκος που είχε ρόλο ηγέτη την, την προηγούμενη σεζόν. Κάπως έχει κατάσταση. Ο Ηλίας Παπαδοδόρου είναι στην Αθήνα και θα είναι και τις επόμενες ημέρες, χωρίς να, να αλλάζει κάτι όσον αφορά το, το σχεδιασμό. Εκείνη και με τον συνεργάτη του Δημήτρη το Μενουδάκο. Και από όσο ξέρω θα είναι και τη Δευτέρα στην κλήρωση του ΕΣΑΚΕ που γίνεται σε 6 ημέρες στο, στο Σούνιο. Θα είναι και θα εκπροσωπήσει τον, τον ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι γενικά αυτές οι μέρες είναι οι μέρες απαντήσεων. Όπως έγινε αυτή από τον Γκος. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει πλέον ξεκαθαρίσει ουσιαστικά το τι θέλει. Έχει κάποιες έτοιμες προτάσεις κατατεθειμένες. Τέλος πάντων περιμένει να δει το πώς είναι οι περιπτώσεις που θέλει. Και περιμένει απαντήσεις και, και ανακοινώσεις. Έτσι. Λοιπόν, κάπως έτσι έχει η κατάσταση για τα, για τα του ΠΑΟΚ. Όπως όλα δείχνουν, ο Γκος παραμένει και αναμένεται η, η ανακοίνωση, η οποία είναι πιθανό να βγει αύριο. Έτσι, υπάρχει προφορική συμφωνία και να δούμε αν θα βγει η ανακοίνωση πιθανότατα αύριο. Λοιπόν, φτάσαμε 9.30. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας θα κάνουμε και την. Αναμένεται να κάνουμε μάλλον αυτή την κουβέντα με τον, με τον Κώστα Βασιλιάδη που έχουμε προγραμματίσει. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε και το τελευταίο μισάωρο. Πάμε στα μάτια. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε. Τελευταίο κομμάτι της, της εκπομπής. Συνεχίζουμε μέχρι και τις, και τις 10. Εδώ μας αναφερθήκαμε στα, στα του ρεπορτάζ που πλέον έχουν χειροπιαστές εξελίξεις και όχι έτσι αυτό το, το άχαρο που είχαμε τον, τον προηγούμενο καιρό. Υπάρχει γενικά κίνηση αυτές τις, τις μέρες. Η ΑΕΚ νωρίτερα ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Μάλκολμ Γκρίφιν. Ενδιαφέρουσα συμφωνία η, η συγκεκριμένη για τον Αμερικανό που πέρσι εμείς τον γνωρίσαμε από τον Κολοσσό Ρόδου. Από ένα σημείο και μετά η Zenit πλήρωσε και τον Κολοσσό και τον πήρε στη VTB. Εκεί δεν τα πήγε για τόσο καλά, είναι η αλήθεια, ο Γκρίφιν, αλλά ανέβασε το στάτους του και η ΑΕΚ τον, τον ανακοίνωσε πριν, πριν από λίγο. Μια πραγματικά ενδιαφέρουσα περίπτωση παίκτη που προτάθηκε γενικότερα σε, σε ομάδες που θα μπορούσαν να φτάσουν το, το κασέ του. Η ΑΕΚ ήταν αυτή που τον έπεισε τελικά και του έδωσε μάλλον και τα χρήματα που ήθελε και ανακοινώθηκε από εκεί. Επίσης, λίγο νωρίτερα, πριν περίπου μια ώρα, και επίσημα ο Σίγκλετον στην Μπαρτσελόνα. Ο Κρις Σίγκλετον από μια γεμάτη και καλή διετία στον Παναθηναϊκό συνεχίζει στην Μπαρτσελόνα και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το συμβόλαιο του είναι για δύο, είναι μάλλον, θα το αποφέρει 2 εκατομμύρια δολάρια. Συνεχίζει εκεί. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός νωρίτερα σήμερα ανακοίνωσε την, τη συμφωνία με τον Άξελ Τουπάν από, την, από τη Ζαλγκύρης και γενικά υπάρχει μια κινητικότητα πλέον στους, στους περισσότερους. Κινητικότητα που εντάξει, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά είναι και, και λίγο αναμενόμενη μπαίνοντας πια στα, μπαίνοντας στο δεύτερο μισό του, του Ιουλίου. Ανάλογη κινητικότητα υπάρχει στην Ισπανία, υπάρχει και στην, και στην Ομπραντόιρο, η οποία ανακοίνωσε τη, τη συμφωνία της με τον, με τον Κώστα Βασιλιάδη. Ένα μέρος το οποίο ο Κώστα Βασιλιάδης το ξέρει αρκετά καλά. Θα είναι η τρίτη του θητεία εκεί. Ναι, εντάξει, νομίζω αυτό το. Επειδή στα social media είναι σαν Βάσκος. Ναι, ναι. Το Βάσκο και το Κος. Ναι. Πρέπει να τα αλλάξει, να το κάνεις πάνω. Γιατί το Βάσκος είναι συγκεκριμένα μόνο. Εντάξει, λοιπόν, τέριαζε καλά και στα αρχικά. Ναι. Θα τα αλλάξεις, Κώστα, αυτό το Βάσκο, θα το κάνεις κάπως αλλιώς. Καλησπέρα, καταρχήν. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα σας, γεια σας. Καλησπέρα. Σου τέριαξε πάντως αυτό. Δεν ξέρω πώς να το κάνω. Μου τέριαξε και έχει μείνει. Ναι. Έχει μείνει, ναι, γιατί και εγώ, να σου πω την αλήθεια, όποτε μιλάω για εσένα, λέω Βάσκος τι κάνει, ο Βάσκος κατευθείαν. Δηλαδή... Ναι, ναι, είναι από τον Μπιλμπάο αυτό. Από τον Μπιλμπάο, ναι. Βάσκος κόλλησε, αλλά τώρα δεν ξέρω πώς να το κάνω. Πώς θα το κάνεις. Είναι γαλλικία εκεί, τώρα είναι άλλο. Είναι γαλλικία, ναι, ναι, αλλιώς. Πάντως νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να, δεν ξέρω, να αλλάξει το όνομα, να το κάνεις κάπως πιο ισπανόφωνο.
Πριν σε ρώτησα αν θα πάρεις για να πάρω διαβατήριο διαβατήριο. Ισπανικό, ναι. Κοίτα, και τώρα τα τελειώματα πού να πάρω διαβατήριο, τι να το κάνω. Θα σου πω κάτι, προχθές διάβαζα ο Τόρε Τόμας, ο οποίος έπαιξε μια χρονιά στον Άρη, έπαιξε μια χρονιά στην ναι. Ιταλία και ναι. γίνεται Ιταλός. Δηλαδή, στην Ιταλία γίνονται αυτά. Ναι, Εμείς πόσα χρόνια εδώ έχεις στην Ισπανία? Πηγαίνω για τον 8ο και 9ο, όλα το. Να πάνε καλά. Και πόσα χρόνια τελική δηλαδή για να βγάλεις το διαβατήριο? Παλιά στα 6 χρόνια, μετά τα 6 χρόνια γεμάτα έπαιρνες, μπορούσες να πάρεις διαβατήριο και αν παντρευόσουν να Ισπανίδα. Α, τώρα πλέον τα κόψαν όλα. Τα κόψαν όλα. Ισπανίδες και το διαβατήριο. Δεν πειράζει ρε Έλληνας, δε, που είναι σε καλή κριτική δεν έχει ρε. Που να πας... Όχι ρε τρελός, δεν αλλάζουμε τίποτα. Για πες τώρα τι γίνεται, δε, άλλα 2 χρόνια στον Πραντόριο. Πήγες από τα Τρίκαλα ουσιαστικά, έτσι, Τενερίφη. Ναι, που μιλήσαμε μαζί. Ακριβώς τότε, ναι, Τενερίφη. Και ο Μπραντόρι άλλα 2 χρόνια, σαν ανακοίνωσε. Δεν ξέρω, ναι. μου φαίνεται ότι οι Ισπανοί έχουν μια καλύτερη εικόνα για σένα από ότι οι Έλληνες. Μάλλον, ναι, μάλλον. Εντάξει, δεν είναι... Αυτό είναι πολύ καλό βασικά. Ναι. Αν και ξέρεις τώρα... θα μπορούσα να το σκεφτείς και λίγο διαφορετικά, ξέρεις, γιατί να μην σε εμπιστεύονται στον τόπο σου κτλ. Αλλά δεν πειράζει, είναι πολύ καλό σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα μπορεί να μην εμπιστεύονται αρκετές ομάδες. Και εντάξει, τώρα έγινε και αυτό με την Τενερίφη που πήγα στα μέσα της σεζόν. Δόξα τω Θεώ ήμουν καλά και έπαιξα και καλά, βοήθησα την ομάδα και γι' αυτό ήρθε και η πρόταση διετίας από την Ουραδόγια. Πάντως για να σου κάνω διαιτητής πρόταση και εντάξει έχεις ξαναπαίξει εκεί σε ξέρουν. Ναι, γνωριζόμαστε. Έτσι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δίνουν σε έναν ξένο παίχτη, ας πούμε, έτσι διαιτητές συμβόλαιο. Ναι, βασικά στην αρχή περίμενα ότι θα μείνω στην Τενερίφη γιατί πριν φύγω έκατσα και μίλησα με τους ανθρώπους εκεί και μου είπαν ότι επειδή είχαν τα δικαιώματά μου αυτοί, θα με κρατούσανε. Αλλά τέλος πάντων με την αλλαγή προπονητή και όλα αυτά που γίνανε εκεί, η αλλαγή παικτών, φύγανε κάποιοι πολύ σημαντικοί παίκτες, έπρεπε να κάνουν λίγο διαφορετικά το σύνολο της ομάδας. Γενικά με τους ξένους και τους Ισπανούς. Και έτσι με πήρε τηλέφωνο ο προπονητής της Ομπραδόηρο, πριν γίνει καν πρόταση και μου είπε ότι ενδιαφερόμαστε για σένα, θέλω να έρθεις... γιατί σε θεωρώ βασικό και θα με βοηθήσει πάρα πολύ και από εκεί έγινε η συζήτηση. Δηλαδή μέσα σε 5 λεπτά του είπα και έτσι ξεκινήσε. Α, σε 5 λεπτά. Δεν το σκέφτηκες πάρα πολύ δηλαδή, έτσι. Ένα, σου πω κάτι. Τι θα περίμενα, ας πούμε. Όχι, είναι όπως κάποιοι άλλοι παίκτες που θεωρούν ότι μπορούν να βρουν κάτι πολύ καλύτερο, με περισσότερα χρήματα, μια ομάδα με Ευρώπη και όλα αυτά. Εντάξει, για μένα... Να σου πω την αλήθεια, είναι μια ομάδα που κοιτάζει ψηλά, δηλαδή κοιτάζει κάθε χρόνο ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Ναι. Πέρσι την προηγούμενη σεζόν χάσανε την Ευρώπη για μία θέση και φέτος θέλουν να κάνουν καλύτερη ομάδα για να μπορέσουν να μπουν να πάρουν μια θέση για την Ευρώπη για του χρόνου, για το Champions League. Ναι. Για μένα νομίζω είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Δηλαδή, και γιατί όχι να κάνουμε μια καλή χρονιά και να μπούμε και στα play-off. Έτσι. Μα, και εντάξει τώρα για να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, το Ισπανικό πρωτάθλημα τώρα είναι με διαφορά θεωρώ το καλύτερο στην Ευρώπη, οπότε και να μην έχεις αυτή την λογική της Ευρώπης, μόνο που παίζεις στο Ισπανικό πρωτάθλημα που είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και το κύπελο επίσης είναι και ένα στόχο σημαντικός για όλες τις ομάδες. Σίγουρα, ναι. Έτσι, νομίζω δεν έχει να κάνει τώρα με την Ευρώπη, αλλά δηλαδή ότι σου δίνει στόχο στο κύπελο. Είναι το πρωτάθλημα που είναι πολύ δυνατό, έτσι. Εννοείται. Το κύπελο είναι πολύ σημαντικό για όλους. Και αν ξέρεις και αν το πετύχεις και δεν πήγες στα play-off δεν έγινε και κάτι. Ξέρεις, το βλέπουν και κάπως έτσι εκεί. Ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ολοκληρώνεις μια καλή σεζόν εάν πήγες και στα play-off. Εντάξει, τώρα η ομάδα δεν είναι και από τις πρωτοκλασάτες και από τις ομάδες που... Συγκαταλέγοντας μεγάλο. Ακριβώς. Είναι μια ομάδα η οποία είναι 10 χρονών περίπου. Ναι. Δεν είναι λοιπόν, μεγάλη. Και έχει πει μια φορά στα play-off. Είναι πολύ καλό αυτό για μένα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ένα κίνητρο να πεις ότι γιατί όχι, ας πούμε, να προσπαθήσουμε Σωστό. Να μπούμε στα play-off. Σωστό. Τελικά, θα σταματήσεις όταν σταματήσεις την καριέρα σου, μάλλον στην Ισπανία, έτσι μου φαίνεται. Ναι. Α, το έχεις πάρει απόφαση. Ναι. Ναι, πού να πάω, να αλλάξω χώρα, γιατί στην Ελλάδα δεν βλέπω να γυρίζω, άρα... Δεν βλέπεις. Όχι, δεν νομίζω, ρε, πού να...
Δεν, νομίζω ότι μου πάει πολύ το ισπανικό πρωτάθλημα, από ό,τι φάνηκε και από τις επιλογές που έκανα να γυρίσω και δεν μου πήγαν καλά και έφυγα πάλι πίσω και μου πήγαν πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι εκεί θα τελειώσω. Κώστα, είναι το κλίμα εκεί, είναι το τρόπος παιχνιδιού που σου πάει πιο πολύ, τι απ' όλα? Μάλλον είναι πολύ πιο ελεύθερο και πολύ πιο γρήγορο. Με πολύ transition shoot και τα λοιπά, και αυτό είναι το δικό μου παιχνίδι, δηλαδή το shoot. Και όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι προπονητές γνωρίζουν το τι μπορώ να δώσω και σε παίρνουν για αυτό που μπορείς να δώσεις. Δηλαδή δεν περιμένουν ότι ο Βασιλιάδης θα κάνει κολοτούμπες και τα καρφώνει, ας πούμε, αλλά πας εκεί και σου λέει ότι η δουλειά σου είναι αυτό, ευνηδιασμό και shoot. Παίζει ρόλο και αυτό που έχουμε εδώ στην Ελλάδα και το λέμε πολλές φορές και εμείς στη δημοσιογράφη, αυτή η πίεση απ' έξω, που εκεί ας πούμε δεν υπάρχει σε αυτόν τον βαθμό. Από τον κόσμο και από αυτά. Ναι. Γιατί εσύ είσαι ας πούμε ο Βασιλιάδης, όπου και να πήγες, είχες μια έξτρα πίεση. Είτε αυτό ήταν ο ΠΑΟΚ πολύ περισσότερο, από αυτήν την άποψη. Όχι, δεν έχει τόσο πολύ. Εφόσον η ομάδα δεν είναι να πέσει, δεν υπάρχει τέτοια πίεση. Είναι απλά, ξέρεις, αυτό είναι αυτό το θέαμα που έρχεται ο κόσμος να δει ωραίο μπάσκετ, Κυριακή πρωί με την οικογένειά του, ή Σάββατο βράδυ, να χειροκροτήσεις τις νίκες, να ξαναχειροκροτήσεις και τις ήττες, να σου δώσει, ξέρεις, ένα push για το επόμενο παιχνίδι. Όλοι είναι πίσω από την ομάδα, αλλά όχι με πολύ, ξέρεις, αυτό το πιεστικό τρόπο που χάνεις ένα παιχνίδι και γιατί δεν έπαιξες καλά ένα μάτς και θα φύγεις και θα έρθει κάποιος άλλος κτλ. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Επειδή αναφερθήκαμε στην Ελλάδα και στο γύρισμα, μετάνιωσες που επέστρεψες? Ένα μετάνιωσα. Εντάξει, δεν θέλω να λέω ότι μετάνιωσα για τις επιλογές μου. Επιλογές τις κάνουμε και ζούμε με αυτές, καλός ή κακός. Εμένα από ό,τι φάνηκε μου βγήκαν σε κακό. Το ότι πλέον είμαι στην Ισπανία πίσω και ότι όλα έχουν πάρει το δρόμο τους πάλι, νομίζω ότι εντάξει, έπρεπε να το περάσω και αυτό για να δω ότι όντως για μένα ήταν το εξωτερικό και η Ισπανία περισσότερο. Πώς το λένε, να δεις, ο πήγες παράδεισος μπασκετικά? Πήγες ώρα, μπασκετικά. Έτσι, γιατί έχεις πάει και Τουρκία, έχεις πάει και αλλού, έχεις πάει και Ιταλία, ας πούμε, αλλά η Ισπανία. Ναι, και μου έχει πάει και ο τρόπος ζωής εκεί, που είναι πιο χαλαρός, ξέρεις αυτά τα... Εντάξει, έχεις πάει πολλά ταξίδια, ξέρεις πώς είναι γενικά η Ευρώπη. Είναι λίγο πιο χαλαρή, δεν είναι Ελλάδα, ας πούμε, καμιά σχέση. Σωστό. Από εκεί πέρα, θέλω να σε ρωτήσω, ασχολείσαι, παρακολουθείς τις ομάδες εδώ, Θεσσαλονίκη, τι γίνεται, πάω κάρι? Ναι, όσο μπορώ, ναι. Θέλω λίγο να... παιχνίδια είδα λίγο τηλεόραση, ναι. Ναι, θέλω λίγο ένα σχόλιο, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ. Έκανε φέτος, κατά γενική ομολογία, μια πολύ καλή χρονιά με βάση τα δεδομένα. Θα μπορούσε να κάνει καλύτερη αν παίρνωσε και την επόμενη φάση του Champions League. Ναι. Που έχασε δικό του γύρο, ας πούμε, δικό του παιχνίδι. Πολύ καλή χρονιά, γιατί είχε πολύ καλό προπονητή, πολύ καλές επιλογές και με τις αλλαγές των ξένων που κάνανε στα μέσα της σεζόν έγιναν πολύ καλύτεροι. Καλούς Έλληνες, πολύ σημαντικό. Βάση Ελλήνων, εντάξει, χρόνια αυτό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι φέτος, γιατί όχι, ακόμα καλύτερα. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να πούμε, σε αυτά που λέμε πάντα, θα μπούμε στο 1-2 και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, θέλει πολλά χρόνια δουλειάς, προσπάθειας, επένδυση, χρήματα και όλα αυτά. Αλλά γιατί όχι, να πάει καλύτερα και στο Champions League και να πάει κάποιο Final Four. Ναι, θα είναι ένας... Εγώ ξέρεις τι λέω καμιά φορά, Κωστό, ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί, ας πούμε, να χτυπήσει το 1-2, έτσι, με μια πραγματικότητα, δηλαδή δεν μπορείς να φτάσεις σε αυτά τα επίπεδα. Για όλες τις ομάδες είναι αυτό. Έτσι, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, είναι ακριβώς για όλες τις ομάδες. Είδαμε και ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να κουμπίσει τόσο κοντά σε επίπεδο πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι θα έπρεπε μια τέτοια ομάδα να έχει ένα στόχο, ας πούμε, αυτό που είπες, το Final Four Champions League. Δηλαδή να κυνηγήσει κάτι τέτοιο, έτσι, όπως το έκανε η ΑΕΚ πέρσι. Ακριβώς, και είναι και θέμα και χρημάτων, έτσι, γιατί όσο περνάς και λεφτά, έρχονται χρήματα και πηγαίνεις στο Final Four, παίρνεις ακόμα περισσότερα, βγαίνεις πρώτος, παίρνεις σχεδόν 1 εκατομμύριο, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί 1 εκατομμύριο δεν έχει καμία ομάδα εκτός της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, από όσο ξέρω. Ναι. Άρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σύν. Και νομίζω ότι πλέον και στις περισσότερες ομάδες της Ευρώπης
Ο κύριος λόγος είναι ότι παίρνουν πάρα πολλά χρήματα από το Champions League, όλες οι ομάδες. Εντάξει, νομίζω ακόμα δεν έχω δει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με τα γραφές και όλα αυτά. Πόσο ξέρω, πήραν το Σχίζα πριν μερικές μέρες. Και φαίνεται υπάρχει συμφωνία με τον Γκος για την επόμενη σεζόν. Α, έχει εδώ Γκος. Σημαντικός παίκτης. Σημαντικός, πολύ καλός παίκτης αυτός. Και από εκεί και πέρα τώρα όλες οι προσθήκες θα είναι πολύ προσεκτικές και φαντάζομαι ότι ξέρεις. Να ξεκινήσεις την προετοιμασία, καλή δουλειά, καλή προετοιμασία για να γίνει και καλό γκρουπ, παιδί μου. Γιατί όλη η δουλειά γίνεται στην προετοιμασία. Και να τους βγει στα κρίσιμα παιχνίδια. Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξει αυτό το 1-2, ρε Κώστα? Δηλαδή να στην Ισπανία, το 1-2 αυτό, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δηλαδή στην Ισπανία υπήρχε μια περίοδο που Real Barça ήταν τα φαβορί, ας πούμε, για αυτοί που το παίρναν. Αλλά είδες ότι βγήκε και η Βαλένθια κάποια στιγμή. Τα budget είναι πάρα πολύ, δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Δηλαδή η Βαλένθια πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, είχε, με την Ευρωλίγκα είχε 19 εκατομμύρια budget. Θέλω να σου πω ότι η Ρεάλ είχε 22, η Μπαρτσελόνα είχε 20 και η Βαλένθια είχε 19. Δηλαδή η διαφορά δεν είναι μεγάλη. Και μπορείς με τόσα χρήματα να πάρεις πολύ καλούς παίκτες για να χτυπήσεις τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα ή την Μπασκόνια, ας πούμε. Στην Ελλάδα μιλάμε για 15 εκατομμύρια και 10 εκατομμύρια και ο επόμενος είναι στο 1. Η διαφορά είναι τεράστια. Γι' αυτό νομίζω ότι εκεί βλέπουμε την τεράστια διαφορά και ότι δεν γίνεται αυτό να αλλάξει το 1-2, εκτός και αν γίνουν άλλα πράγματα. Δηλαδή έρθουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να έχουν όρεξη και έχουν πολλά χρήματα και βάλουν στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, ξέρω εγώ, σε όλες τις ομάδες για να ανέβουν και αυτές. Μόνο έτσι, νομίζω. Ναι, αλλά με βάση έτσι και το πρωτάθλημά μας, γιατί σύνταξη έχεις ζήσει το Ισπανικό αρκετά καλά και το ξέρεις. Και το πρωτάθλημά μας, σε γενικές γραμμές, δεν είναι οργανωμένο σε βαθμό που σου δίνει σε κάποιον το ερέδισμα να ασχοληθεί και να μπει στη λογική να επενδύσει. Τώρα, ναι, δεν έχουμε, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε γήπεδα. Εκτός κάποιων ομάδων δεν έχουμε γήπεδα μεγάλα να πεις ότι να ο κόσμος σου αγκάλιασε την προσπάθεια αυτής της ομάδας, αυτού του ανθρώπου και έχει 5.000 κόσμο. 1.000 άτομα, 500 άτομα, τώρα από εκεί ξεκινάμε. Όταν ο κόσμος δεν το αγαπάει πλέον, δεν βλέπει κάτι καινούριο, κάτι να τον ιντριγκάρει, να πάει στο γήπεδο, να δει κάτι καινούριο, νέα παιδιά, να χάσουν και να τους χειροκροτήσει. Δεν το βλέπουμε αυτό στην Ελλάδα. Ναι, είναι εδώ το αποτέλεσμα αυτής. Για το αποτέλεσμα θυσιάζουμε πολλά, δυστυχώς. Ακριβώς. Και είχαμε πριν και μια κουβέντα για παράδειγμα για τους νεαρούς του Άρη, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση που. Εντάξει, ξέρεις, ο ένας μένει ελεύθερος, ο άλλος θέλει να φύγει, ο άλλος δεν παίζει. Και λες, άμα δεν παίξεις, ας πούμε, τώρα που. Εντάξει, ο Άρης αγωνιστικά δεν έχει στόχους. Ο στόχος είναι, θεωρώ, η παραμονή. Αν δεν παίξουν τώρα, πότε θα παίξουν, ας πούμε. Έτσι. Ναι, τώρα. Και ξέρεις και στην Ισπανία αυτό το πράγμα το να παίξουν οι νέοι δεν είναι έλα να βάλουμε τα παιδιά να παίξουν και ας χάσουν. Δηλαδή τους νέους που έχουν τους συμπεριφέρονται και τους προπονούν σαν άντρες. Δεν τους προπονούν σαν παιδάκια. Ναι, δηλαδή τους βλέπουν σαν κανονικούς αθλητές. Δεν τους βλέπουν σαν πήραμε ένα 17χρονο, 18-19 και θα τον βάλουμε ένα λεπτό ή δύο για να τον ψήσουμε κτλ. Ή το βάζεις ή δεν το βάζεις καθόλου. Τον έχεις τον πάντο. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν έτσι. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά και σε αυτό το κομμάτι ακόμα. Έτσι. Παρότι σε εθνικό επίπεδο έχουμε επιτυχίες, σε εθνικό επίπεδο, νομίζω ότι σε θέμα ομάδων πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να κοιτάξουμε λίγο σε βάθος χρόνου. Όχι το αύριο, ας πούμε. Το αύριο πρέπει να κερδίσω, μεθαύριο πρέπει να κερδίσω, γιατί μπορεί να. Αυτά τα παιδιά δεν κάνουν. Μέσα σε 5 μήνες, 6 μήνες βλέπω ότι δεν κάνουν. Ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να τους προπονήσω, να τους κάνω καλύτερους εγώ για να μπορέσουν του χρόνου να μου δώσουν κάποια πράγματα και τη δεύτερη χρονιά ακόμα περισσότερα. Καταλαβαίνεις. Έτσι, ναι. Έτσι το βλέπω εγώ από την πλευρά μου, γιατί τότε στον ΠΑΟΚ έτσι δουλεύαμε. Δηλαδή 16 17 ήμασταν 4-5 παιδιά που μας βάζανε και κάναμε προπόνηση κάθε μέρα με τους μεγάλους. Να παίζουμε αντίπαλοι με τους μεγάλους και να γινόμαστε καλύτεροι. Και παίζαμε λίγο και την επόμενη χρονιά παραπάνω και παραπάνω. Μέχρι που γίναμε βασικοί. Ναι, μια φρονιά τότε του ΠΑΟΚ ήταν πολύ δυνατή και όλοι δηλαδή κάνανε καριέρα. Έτσι, δηλαδή σημαντική. Ακριβώς, δεν ακριβώς. Ήταν ότι χαθήκατε, ας πούμε, όλοι κάνανε καριέρα. Έτσι, τώρα βέβαια. Ακριβώς. Έτσι νομίζω πρέπει να είναι για όλα τα παιδιά. Και στον Άρη που έχει πολλά παιδιά νέα και στο ΠΑΟΚ που είναι κάποια παιδιά από πίσω.
και σε όλες τις ομάδες γενικά πρέπει να δουλεύουμε με αυτά τα παιδιά, να υπάρχει ένας άνθρωπος πρωί-βράδυ και να τα δουλεύει. Έτσι γίνεται. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω λίγο να το ρωτήσω για τον προπονητή του στην Τενερίφη, που είναι ο πρώτος ο οποίος πήγε στο NBA. Και είναι κάτι που όπως και να το κάνουμε δεν το βλέπουμε συχνά. Δεν κουνήθηκε φίλο, εγώ αυτό βλέπω. Φώτης ο Κατσικάρης, ναι. Δεν κουνήθηκε φίλο, εγώ αυτό γελούσα και λέω γιατί ρε παιδιά δεν γράψατε. Σε δεσμεύω στον αέρα να με βοηθήσεις να το βγάλουμε στην εκπομπή. Εγώ θέλω να το βγάλω το Φώτη στην εκπομπή. Θα τον πάρω τηλέφωνο να μπορώ να μιλήσει. Ναι, γιατί εντάξει είναι τεράστιο, έτσι, είναι τεράστιο θέμα αυτό. Και να σου πω και την αλήθεια, είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, βασικά ένας πολύ καλός άνθρωπος, έτσι, και από εκεί και πέρα πολύ καλός προπονητής, ο οποίος δεν θα είναι, ξέρεις, να υπάρχει απλά εκεί. Τον προορίζουν για κανονικό προπονητή, για βοηθό, δηλαδή να έχει παίκτες να προπονήσει, γιατί από όσο έμαθα, ξέρεις, ο κάθε προπονητής βοηθός έχει κάποιους παίκτες και τους προπονεί και μόνος του κτλ. Να είναι σημαντικός. Να... Και μετά από κάποια χρόνια να ανέβει κι άλλο, έτσι, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι παίρνουν έτσι προπονητές εκεί χωρίς προοπτική, απλά για να πάρουν, ας πούμε. Δεν νομίζω. Τους διαβάζουν, τους βλέπουν πάρα πολύ καλά και μετά από κάποια χρόνια τους παίρνουν και είναι σημαντικοί. Δεν είναι κομπάρση που λέμε, έτσι, που κάθονται σε μια καρέκλα με ένα χαρτί στο χέρι και γράφουν κάποια πράγματα. Έτσι. Πάντως, ο συγκεκριμένος προπονητής έχει πετύχει όπου πήγε, έτσι. Η μοναδική εξαίρεση είναι η Εθνική Ελλάδος και ο Άρης. Ναι. Και ο Άρης, έτσι, που στον Άρη έφυγε, δεν έκλεισε λίγο τετράμινο. Δηλαδή, θέλω να δείξω, ρε παιδί μου, το πόσο διαφορετικά μπορεί να λειτουργήσει η Ελλάδα με τα καλά της και με τα ωραία της, αλλά συμπεριπτικά με τα καλά, σε σχέση με το εξωτερικό, δηλαδή στην Ισπανία που έχει πετύχει, ρε παιδί μου, άνθρωπος, είναι τελείως διαφορετικό. Σε όλες τις ομάδες που έχει πάει, έχει κάνει δουλειά, ναι. Ναι, δηλαδή στον Άρη. Ναι, μπορεί να μην είναι να πεις να έχει πάρει πρωτάθλημα ή κάτι τέτοιο, αλλά. Όχι, δεν είναι το πρωτάθλημα αυτό ο σκοπός. Ναι, έτσι, άνα, μπράβο, ακριβώς. Και στον Άρη, ας πούμε, έβγες το τετράμινο. Ναι. Έτσι, δηλαδή είναι λίγο το οξύμορο της υπόθεσης, πραγματικά είναι λίγο περίεργο αυτό. Ναι, αυτό που λέμε, ξέρεις, ότι μπορείς στην Ελλάδα να μην μπορείς να κάνεις κάτι. Κάτι καλό είναι να σε βλέπουν με διαφορετικό μάτι και να πας στην Ισπανία και να κάνεις πολλά πράγματα διαφορετικά, να σε έχουν ψηλά και να σε αφήνουν να κάνεις τη δουλειά σου. Έτσι. Και να βγαίνει η δουλειά σου, δηλαδή, στο γήπεδο και να φαίνεται αυτό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Κώστα, εγώ να σε ευχαριστήσω στην ομιλία, να ευχηθώ ότι καλύτερο για σένα και την οικογένεια. Έτσι ξέρω ότι είσαι λίγο τρελαμένος την οικογένεια, καλό είναι αυτό φυσικά. Έτσι. Τώρα, θα μας γίνεις Ισπανός και θα μας μιλάς Ισπανικά, να αρχίσουμε να μαθαίνουμε και εμείς. Ξέρω εγώ πώς λένε το. Buenas noches, buenas noches, ξέρω εγώ, Κώστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια με υγεία. Γεια σου, Κώστα, να είσαι καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν. Θα το ξεχνώσω από το Κατσικάρι, ρε φίλε. Και εγώ πριν το θυμήθηκα. Ναι, θα τον πάρω τώρα τηλέφωνο να το κανονίσω. Ψάχνω να βρω. Άκρη για να έχουμε τον κότσο. Όχι, βέβαια το είπε έτσι. Δεν ξέρω γιατί δεν γράφτηκε πολύ. Ξέρουμε γιατί δεν γράφτηκε πολύ, γιατί δεν έφυγε από τον καλύτερο τρόπο την εθνική ομάδα. Οπότε. Ναι, λογικό δεν είναι. Υπάρχουν διαβλήματα. Ναι. Ωραία. Πέρασε στο πολύ. Πέρασε στο πολύ ντούκου. Είναι αλήθεια αυτό, γιατί άμα γινόταν σε κανέναν άλλον προπονητή ή οτιδήποτε άλλο, σε άλλη χώρα θα γινόταν πανικό. Είναι αλήθεια αυτό. Ένα ομονή ομάδα του NBA, στου Utah Jazz. Ναι. Εντάξει, δεν είναι και βοηθό του Σνάιντερ, ο οποίο είναι για αυτό σα πάρα πολύ καλό ομονή. Ναι, σωστό. Έχει κάνει και για να σε επιλέξει, πάει να πει ότι δεν μπορεί, κάτι είδε. Έτσι. Και στη Utah γίνεται και καλή δουλειά και φάνηκε αυτά τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται που μπαίνει με λίγα εφόδια στα playoff, έτσι, και κάνει και καλέ πορείε. Αλλά εντάξει, τώρα είπαμε στην Ελλάδα είναι διαφορετικά. Η Μαμαντή να πάρει την έκταση που θα έπρεπε να πάρει αυτό το θέμα, πραγματικά. Όπως είπε και ο Κώστας, δεν ξέρει γιατί. Εντάξει. Ξέρει, αλλά προς το πιθανό. Ομοσπονδία είναι αυτή. Παιδιά, ομοσπονδία είναι αυτή. Τα έχουμε δει τα έργα. Τα έχουμε ξαναδεί. Όποιος είναι καλός με την ομοσπονδία, ξαφνικά βλέπεις εκεί να κάνει κάτι απλό και να γράφεται με κάτι γράμματα τεράστια. Ναι. Κάποιος άλλος που δεν τα έχει με την ομοσπονδία καλά, τον τρώει μαρμάγκα καμιά φορά. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Βασιλακόπουλος. Κρατάει κάποια πράγματα. Τα κρατάει κάποια πράγματα. Δεν τα ξεχνάει. Δεν τα ξεχνάει ο Βασιλακόπουλος. Και έχει εκεί. Έτσι. Και όσο έχει να κάνει και με τις ομάδες μας, τα κρατάει. Δεν τα ξεχνάει ο Βασιλακόπουλος. Τώρα, τι να πω, το μεγαλύτερο πράγμα που δεν έχει ξεχάσει είναι αυτή η κόντρα με τον Γκάλι.
την κόντρα του με τον Γκάλι από πόσα χρόνια έχουν περάσει. Ξέρω εγώ από το 93 από εκεί. Δηλαδή τι να λέμε τώρα, αυτή το κρατάει μανιά του από τότε. Τι να πω. Λοιπόν, φτάσαμε αυτά. 10. Αυτά. Ακολουθεί Μπαλαντέρ με τον Νίκο Παπαδόπουλο εδώ για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς ξανά αύριο εδώ στις 8 με τον μπασκετικό μας το 2ωρο. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Καλό βράδυ από εμάς. Καλό βράδυ.